Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι Παρασκευή και τώρα ξεκινάει το τελευταίο κόντρα 24 της εβδομάδας. Στην τελική ευθεία μπαίνουμε σιγά σιγά για τις ευρωεκλογές και η πολιτική αντιπαράθεση χτυπάει κόκκινο. Τα πνεύματα οξύνονται με τοποθετήσεις τόσο του Πρωθυπουργού όσο και των αρχηγών των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Σήμερα ο κύριος Στέφανος Κασελάκης μίλησε στο Φόρουμ των Δελφών, ενώ αργότερα εδώ από την Αθήνα, από τη Νέα Σμύρνη, έκανε την τρίτη παρουσίαση των υποψηφίων για τις προκριματικές εκλογές του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίες θα διεξαχθούν μεθαύριο Κυριακή. Βεβαίως, ψηλά στην πολιτική ατζέντα παραμένει και η υπόθεση των Ντεμπών μετά την τοποθέτηση και της εισαγγελέως του Αρείου Πάγου, της κυρίας Αδηλίνη, στο Φόρουμ των Δελφών τις προηγούμενες ημέρες. Για όλα αυτά θα συζητήσουμε πρώτα με το δημοσιογραφικό και αργότερα με το πολιτικό μας πάνελ. Στο ενδιάμεσο, θα φιλοξενήσουμε στο Κόντρα 24 και τον κύριο Αντώνη Ψαρόπουλο, δικηγόρο και συγγενή θύματος της τραγωδίας των Ντεμπών, της Μάρθης, προκειμένου να μας δώσει και μια πολύ ενδιαφέρουσα είδηση. Καλωσορίζω αμέσως τους συναδέλφους, τον Λάμπρο Καλαρίτη από τα Παραπολιτικά και την Απογευματινή. Καλησπέρα, Λάμπρο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Τον Νίκο Γιαννόπουλο από το News247. Καλησπέρα, Νίκο. Καλησπέρα για μένα. Και τον Γιάννη Σιμεωνίδη από το CNNGR, άρτια φιχθέντα από τη Νέα Σμύρνη. Γιάννη, καλησπέρα με σε όλους. Φρέσκο ρεπορτάζ πάντοτε. Βεβαίως. Δεν σου επιτρέπουν και διαφορετικά οι εξελίξεις εδώ που τα λέμε, αλλά ακολουθείς. Έχουμε γυρίσει όλη την Ελλάδα. Είναι γεγονός. Και θα γυρίσουμε όλη την Ελλάδα. Είναι γεγονός. Θέλω να ξεκινήσω την κουβέντα μας, κυρίες και κύριοι, από τον Λάμπρο Καλαρίτη. Λάμπρο, βλέπουμε και τον κύριο Μητσοτάκη ασφαλώς να ανεβάζει τους τόνους, να δίνει ένα στίγμα εθνικών εκλογών στις ευρωεκλογές πια. Είναι νομίζω σαφές αυτό. Από την άλλη, έχουμε τον κύριο Κασελάκη, ο οποίος τις τελευταίες ημέρες λέει ότι στόχος του είναι, και το πιστεύει μάλιστα, η πρωτιά στις ευρωεκλογές. Αυτό στη Νέα Δημοκρατία, η οποία φαίνεται ότι έχει επιλέξει ως βασικό της αντίπαλο πια τον κύριο Κασελάκη. Πώς ερμηνεύεται, υπάρχει κάποια τέτοια ανησυχία ή αν θέλεις ποια είναι ευρύτερα η ανησυχία της Νέας Δημοκρατίας, να βρεθεί κάτω από το 33%, κάτω από το 30%. Μπορούμε να το δούμε συνολικά, δηλαδή ποια είναι τα στοιχήματα για όλα τα κόμματα και θα καταλάβουμε τι ακριβώς ανησυχεί τον καθένα. Είναι η πρώτη φορά, νομίζω, σε ευρωεκλογές όπου υπάρχει ένα στοίχημα σοβαρό για τον καθένα. Δεν υπάρχει κόμμα χωρίς στοίχημα. Συνήθως δεν συμβαίνει αυτό γιατί ξέρουμε περίπου τι θα γίνει και δεν υπάρχει κάποιο σοβαρό διακύβευμα. Τώρα έχουν όλοι. Εξηγούμε. Η Νέα Δημοκρατία έχει στοίχημα να βάλει το 3 μπροστά. Το 31 από το 29 έχει διαφορά ψυχολογική. Ό,τι και να είναι, με βάση τις σημερινές μας σκοπίσεις, θα έχει μια πολύ μεγάλη διαφορά από το δεύτερο, εάν τα πράγματα παραμείνουν έτσι, γιατί έχουμε δύο μήνες. Δύο μήνες είναι πολύ πολιτικός χρόνος. Ναι. Πολλά μπορούν να συμβούν. Ειδικά τα τελευταία χρόνια ο πολιτικός χρόνος είναι πυκνός. Αλλά αν υποθέσουμε ότι τα πράγματα πηγαίνουν κάπως έτσι με τις τάσεις. Για μια δημοκρατία το στοίχημα είναι να έχει το 3 μπροστά. Και για συμβολικούς και για ουσιαστικούς πολιτικούς λόγους. Για τον ΣΥΡΙΖΑ το στοίχημα είναι να είναι δεύτερο κόμμα. Και μάλιστα με ένα ποσοστό που να προσεγγίζει σε αυτό που έχει βάλει ως πύχη ο ίδιος ο κ. Κασελάκης, περίπου το 17%. Το ποσοστό δηλαδή των εθνικών εκλογών. Ακριβώς. Για το ΠΑΣΟΚ το στοίχημα είναι το ίδιο, να είναι δεύτερο κόμμα και να μην είναι τρίτο. Άρα αυτοί οι δύο έχουν το ίδιο στοίχημα. Για το ΚΚΕ το στοίχημα είναι να παραμείνει τέταρτο κόμμα, το οποίο μέχρι στιγμής δεν φαίνεται δημοσκοπικά. Για την ελληνική λύση το στοίχημα είναι να είναι τέταρτο κόμμα, να περάσει τέταρτο κόμμα για πρώτη φορά και να εκτοπίσει το ΚΚΕ από την τέταρτη θέση. Άρα και αυτοί οι δύο έχουν το ίδιο στοίχημα, να είναι τέταρτοι, να παραμείνουν τέταρτοι. Για τους υπολείπους, δηλαδή για την νίκη και για την πλέψη ελευθερίας, το στοίχημα είναι να κάνουν μια καλή καταγραφή και να βγάλουν ευρωβουλευτή, να μπουν στην Ευρωβουλή. Άρα, Σπαρτιά τους αφήνω απ' έξω γιατί δεν φαίνεται ότι είναι σε κατάσταση ύπαρξης και δημοσκοπικά. Καταγράφονται όμως δημοσκοπικά, χαμηλότερα βεβαίως από το όριο, κοντά. Το κόμμα της κυρίας Λατινοπούλου, και του κυρίου Λοβέρδου. Και του κυρίου Λοβέρδου, λοιπόν, οι Δημοκράτες. Το στοίχημα για αυτούς, επειδή μέχρι στιγμής δεν φαίνεται γιατί υπάρχουν και υπόγεια ρεύματα, ξέρετε, έχουμε συνηθίσει στη δημοσκοπήση, το έχουμε ξαναδεί. Οι δημοσκοπήσεις γενικά δεν πέφτουν έξω στην ιεράρχηση, αλλά πολλές φορές πέφτουν στα ποσοστά, διότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη κινητικότητα στο εκλογικό σώμα, την οποία δεν πιάνουν απαραίτητα τα δημοσκοπικά εργαλεία. Υπάρχουν υπόγειες διαδρομές, οι οποίες δεν τις πιάνουν πάντα και καμιά φορά έχουμε εκπλήξεις. Είχαμε και σε εκλογές έτσι. Θυμίζω τι έγινε με την νίκη που σχεδόν δεν τη γνωρίζαμε ως όνομα. Σωστά. Άρα για την κυρία Λατινοπούλου, φωνή λογικής, και για τον κύριο Λοβέρδο, δημοκράτες, το στοίχημα να κάνουν μια καλή καταγραφή. Αν κάνουν και την έκπληξη και φτάνουν στο 3%, προσωπικά δεν το αποκλείω, δεν φαίνεται μέχρι στιγμής δημοσκοπήσεις. Αλλά υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι του εκλογικού σώματος, το οποίο αυτή τη στιγμή κρατάει κλειστά τα χαρτιά του. Το βλέπουμε στην λεγόμενη αντιευκρίνηση ψήφου. Είναι μεγάλη. Πολύ. Είναι μεγάλη. Και δεν εκδηλώνεται. Επίσης, ένα μέρος του εκλογικού σώματος θα αποφασίσει κοντά στις εκλογές.
δεν έχει κλειδώσει ακόμα την ψήφο του. Ειδικά οι αναποφάσιστοι, αυτοί οι οποίοι αμφιταλαντεύονται, είναι ένα μέρος που δεν την εκδηλώνει, έχει περίπου κατασταλάξει, δεν την εκδηλώνει για τους λόγους, και ένα άλλο μέρος που ακόμα σταθμίζει και περιμένει να δει. Οπότε εκεί, επειδή είναι μεγάλο το ποσοστό, δεν αποκλείεται να εκπλήξεις. Ανατροπή στην κατάταξη, προσωπικά στην πρώτη θέση δεν βλέπω έτσι. Εκτιμώ όμως ότι δεύτερη-τρίτη θα παιχτεί, παρότι φαίνεται ότι ο ΣΥΡΙΖΑ το έχει κλειδώσει μέχρι στιγμής. Το ΠΑΣΟΚ δεν φαίνεται να μπορεί να δημιουργήσει δυναμική και έχουμε το εξής οξύμορο. Ότι ενώ το ΠΑΣΟΚ έχει αναλάβει θεσμικές πρωτοβουλίες και τα Τέμπη και με την πρόταση Μομφής. Είναι αυτό που λέει ο κύριος Ανδρουλάκης διαρκώς, ότι εμείς θεσμικά πετύχαμε νίκες. Σύμφωνοι. Τις οποίες όμως δεν έχει καταφέρει να μεταφράσει δημοσκοπικά, σε ποσοστά. Ο ΣΥΡΙΖΑ από την άλλη, παρότι δεν έχει μέχρι στιγμής θεσμικές πρωτοβουλίες και κυρίως ο κύριος Κασελάκης παίζει με την εικόνα, δηλαδή παρά με την πολιτική, δεν έχει πολιτική ακόμα, πολιτικό διατάφτα δεν υπάρχει, ή είναι αν θες μετακινούμενο, πιστώνεται αυτή την παρουσία και ενισχύει τα ποσοστά. Άρα έχουμε το εξής περίεργο, ο ένας με θεσμικές πρωτοβουλίες να μην έχει δυναμική και ο άλλος να καταγράφει διακριτή διαφορά. Άρα, συνοψίζοντας, όλοι έχουν το στοίχημά τους. Υπ' αυτή την έννοια, αυτές οι ευρωεκλογές θα έχουν πολύ ενδιαφέρον. Βέβαια, έχουν ενδιαφέρον με όρους εσωτερικής πολιτικής επικαιρότητας τη στιγμή που στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν πάρα πολύ σοβαρά θέματα. Το επόμενο διάστημα θα κρυθούν πάρα πολλά στην Ευρωπαϊκή Ένωση που μας αφορούν. Είναι ευρωπαϊκά μεν, μας αφορούν δε. Από τη διατήρηση του βέτο μέχρι τους δημοσιονομικούς κανόνες που θα ξανασφίξουν το 25, μέχρι τα θέματα εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ασφάλειας, πόλεμος κλπ. Είναι σοβαρά. Δυστυχώς δεν μας απασχολούν όσο θα έπρεπε. Δεν είναι αυτά τα κριτήρια με τα οποία. Δεν είναι, όχι. Αλλά δεν είναι αυτά τα οποία βάζουν στην πολιτική ατζέντα και οι πολιτικές παρατάξεις. Έρχομαι σε σένα, Γιάννη Σημεωνίδη. Ήρθες κατευθείαν από τη Νέα Σμύρνη. Είχαμε την τρίτη και τελευταία. Έτσι δεν είναι, παρουσίαση των υποψηφίων εν όψη των προκριματικών της Αττικής, έτσι. Εκλογών της Αττικής. Ασφαλώς. Θέλω πριν έρθω σε σένα να δούμε ένα βίντεο όσων είπε σήμερα από την Νέα Σμύρνη ο κύριος Κασελάκης για να το σχολιάσουμε, κυρίες και κύριοι. Κάποιος διατάζει μοντάζ, κάποιος διατάζει μπάζωμα, κάποιος κρύβει τι περιείχε εμπορική αμαξοστοιχεία ενώ ξέρει, κάποιος διατάζει υποκλοπές, αλλά αυτός ο κάποιος, φίλες και φίλοι, ποτέ δεν είναι ο ένικος του Μαξίμου, ο Πρωθυπουργός. Πάντα κάποιος άλλος βάζει το χέρι του, το φάντασμα του Μαξίμου. Δείτε τα πρόσωπα, τις σπουδές, τις ιδέες των νέων ανθρώπων που ήρθαν κοντά μας. Και ύστερα, δείτε το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας. Και εκεί, το νέο έχει πρόσωπο. Γιώργος Αυτιάς. Το λιγότερο δεν μας αρκεί. Η μισή ζωή δεν μας αξίζει. Η αδιαφάνεια, η συγκάλυψη, η καθημερινή ανασφάλεια δεν μας ταιριάζει. Θέλουμε με το ΣΥΡΙΖΑ μια καλύτερη ζωή. Και τη θέλουμε τώρα. Είδα μεταξύ άλλων την κυρία Αρτσένη, τον κύριο Παπαδημητριάδη, τον κύριο Μιχαηλίδη πίσω από τον κύριο Κασελάκη. Γιάννη, μεταξύ των εκατοντάδων υποψηφίων του ΣΥΡΙΖΑ υπάρχουν πρόσωπα τα οποία έχουν πολιτικό και ιδεολογικό υπόβαθρο και άλλα τα οποία προέρχονται από τον ευρύτερο χώρο της showbiz. Υπάρχει κάποια ανησυχία στο ΣΥΡΙΖΑ ότι μπορεί το τελικό ευρωψηφοδέλτιο όπως θα διαμορφωθεί να περιλαμβάνει περισσότερα πρόσωπα του χώρου της showbiz παρά πολιτικά πρόσωπα και αυτό ανησυχεί καθόλου την ηγεσία? Κοίτα, είναι μερικά πρόσωπα τα οποία είναι φαβορή ανεξαρτήτως αν προέρχονται από τον πολιτικό χώρο για να είναι μέλη του ευρωψηφοδελτίου του ΣΥΡΙΖΑ. Ότι κάποιος ο οποίος προέρχεται από τη showbiz δεν είναι απαραίτητα μη πολιτικών, έτσι, δηλαδή... Ναι, απλώς... σύμφωνοι και τουλάχιστον τα αποτελέσματα προηγούμενων ευρωεκλογών μας έδειξαν ότι εκλέγονται κιόλας, έτσι. Ασφαλώς. Αλλά γιατί όχι με ιδιαίτερα θετικά αποτελέσματα στο τέλος. Είναι μια παθογένεια του συστήματος των ευρωεκλογών, όπου έχουμε ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο σε όλη τη χώρα. Επομένως, ένας επαγγελματίας πολύ καλός στη δουλειά του στον Εύρο, για παράδειγμα, είναι πολύ δύσκολο να έχει την εθνική αναγνωρισιμότητα για να μπορέσει να βγει ευρωβουλευτής. Επομένως, βλέπουμε όχι μόνο στο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και στα υπόλοιπα κόμματα ότι παίζουν με celebrities, διασημότητες κτλ. Έτσι κι αλλιώς ο κ. Κασελάκης έχει κρατήσει 5 θέσεις για να επιλέξει εκείνος. Οι πληροφορίες λένε ότι
Τα πέντε πρόσωπα θα προέρχονται πάντως από τους περίπου 200-210 που θα τεθούν στην κρίση των μελών και των φίλων του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές της Κυριακής και δεν θα εκλεγούν, γιατί δεν θα έχουν την αναγνωρισιμότητα που θα έπρεπε. Ο κύριος Κασελάκης μάλιστα θα αναλάβει να τονώσει την υποψηφιότητα προσώπων τα οποία δεν έχουν την ευρία αναγνωρισιμότητα που έχουν άλλα πολιτικά πρόσωπα. Υπάρχουν φαβοροί και στην Αττική και στην Κεντρική Μακεδονία. Να θυμίσω ότι από τους 35 που θα εκλεγούν την Κυριακή, 12 θα προέρχονται από την Αττική και 4 από την Κεντρική Μακεδονία και οι υπόλοιποι από τις υπόλοιπες περιφέρειες της χώρας. Είναι κάποια πρόσωπα με πολιτικό κύρος, όπως ο Νικόλας Φαραντούρης, όπως η Δώρα Αυγέρη, όπως ο Γιώργος Τσίπρας, αλλά πρόσωπα που έχουν την αναγνωρισιμότητα, όπως ο Νίκος Παπάς, ο πρώην μπασκετμπολίστας. Η κυρία Μπεκατόρου, εξαιρετικά ενδιαφέρουσα υποψηφιότητα. Η κυρία Μπεκατόρου, άνθρωποι, δημοσιογράφοι, συνάδελφοί μας, όπως ο Δημήτρης Παπανώτας. Θα σου έλεγα ότι θα γίνει και μια προσπάθεια να μην δημιουργηθούν δεδομένα, όπως για παράδειγμα να γίνει γνωστό τουλάχιστον επισήμως η σειρά με την οποία θα εκλεγούν τα πρόσωπα στις εκλογές της Κυριακής. Βεβαίως ξέρουμε πολύ καλά και από το ρεπορτάζ ότι αυτό θα είναι σχεδόν αναπόφευκτο να μαθευτεί, γιατί προφανώς αυτοί που θα βγουν πρώτοι στην ψηφοφορία είναι μεγάλος ο πειρασμός για να διαρρεύσουν για να ότι βγήκανε πρώτοι, για να το δημοσιοποιήσουν. Να προσθέσω λίγο σε αυτά που είπε ο Λάμπρος, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ προφανώς κοιτάει ακόμα προς τα πίσω, αλλά κοιτάει και προς τα μπροστά. Δηλαδή, ναι, okay, είμαστε 2 μήνες πριν τις ευρωεκλογές, έχουμε μόνο δημοσκοπικά ευρήματα, φαίνεται να αντλεί ψηφοφόρους ο ΣΥΡΙΖΑ που δεν το κάνει αυτό το ΠΑΣΟΚ, γιατί έχει ο πρόεδρός του ένα μεγαλύτερο γκέλ στην κοινωνία από ό,τι έχει ο Νίκος Ανδρουλάκης. Προφανώς είναι πολύ δύσκολο να έχουμε μια πλήρη ανατροπή. Το πιστεύει, Γιάννη, ο κύριος Κασελάκης. Πιστεύει ότι μπορεί να είναι πρώτος, δηλαδή. Το πιστεύει. Το πιστεύει, θα μου πεις wishful thinking, θα μου πεις βουλησιαρχία και όλα τα σχετικά. Ναι, ενδεχομένως ναι, αλλά ένας ρεαλιστικός στόχος για το ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή μπορεί να είναι και το 20%. Αυτό θα πρόκειται για μια πολύ μεγάλη επιτυχία. Θα πρόκειται για θρίαμβο. Και προσωπικά του κυρίου Κασελάκη, γιατί πολύ μεγάλη επιτυχία. Αλλά απ' την άλλη, το ενδεχόμενο να είναι ο νικητής των ευρωεκλογών μοιάζει μάλλον απίθανο, νομίζω το αντιλαμβανόμαστε όλοι. Κοιτάξτε, ναι, έχουμε 2 μήνες μπροστά, το είπε και ο Λάμπρος, ότι είναι πολύ ρευστό το πολιτικό σκηνικό. Βεβαίως, κανείς δεν θα πρόκειται να πει κάτι σε βάρος του κ. Κασελάκη αν δεν βγει πρώτος, αλλά έχει πάρει ένα ποσοστό πάνω από το ποσοστό του ΣΥΡΙΖΑ στις βουλευτικές εκλογές. Κερδισμένος θα είναι. Του Ιουνίου. Συγγνώμη, το προσδιορίσε και ο ίδιος. Είπε ότι θέλει να είναι πρώτος. Όταν το ρώτησε εισάδελφος. Εάν χάσει με 10 μονάδες, αν θα είναι επιτυχία, θα είναι επιτυχία. Άρα περίπου. Έτσι. Αντιλαμβάνεται, λες και ο ίδιος. Ότι καλά, προφανώς τώρα 20 μονάδες. Κοιτάξτε, μπορεί να γίνει, τα πάντα γίνονται έτσι. Αλλά λογικά 20 μονάδες δεν ανατρέπονται. Το να έχει όμως να μειώσει τη διαφορά. Αν η διαφορά είναι στις 10 μονάδες, είναι επίσης επιτυχία. Το είπε ο ίδιος. Αυτό το προσδιόρισε. Εκ των πραγμάτων είναι επιτυχία. Το προσδιόρισε. Ναι, και βλέπουμε και στις δημοσκοπήσεις ότι υπάρχει μια τάση προς τα εκεί. Για 10 μέχρι στιγμής δεν υπάρχει μέχρι στιγμής. Είναι και 18 μέχρι στιγμής. Βλέπουμε όμως μια ροή. Έχουμε μια ροή προς τα κάτω της Νέας Δημοκρατίας, μια ροή προς τα πάνω του ΣΥΡΙΖΑ. Προφανώς δεν είναι ακόμα ρεύμα. Έτσι, αυτό που λέει ο κ. Κασελάκης, έχουμε μήνυμα, έχουμε κίνημα. Εντάξει, δεν έχει κίνημα ακόμα ο ΣΥΡΙΖΑ, ναι, αλλά δημιουργούνται κάποιες κοινωνικές προϋποθέσεις. Τώρα βεβαίως τα ποσοστά θα είναι θα είναι περίεργο, δηλαδή το 31-19 θα είναι κακό αποτέλεσμα ή καλό για το ΣΥΡΙΖΑ, παρότι θα είναι πάνω από 10 μονάδες και η Νέα Δημοκρατία θα έχει το 3 μπροστά. Εξαρτάται που θέτει τον πύχη. Τα πάντα έχουν να κάνουν και με το που θέτει τον πύχη. Εφόσον ο κ. Κασελάκης έχει θέσει τον πύχη και εντάξει, θέλει να είναι πρώτος, το λέει. Okay. Εφόσον ο πύχη είναι το 17%, με 19% θα πει ότι είναι επιτυχία. Και θα είναι. Ναι, μοιάζει λίγο με την οικονομία όλο αυτό το πράγμα. Ναι. Νίκο Γιαννόπουλε, έρχομαι σε σένα. Θέλω να σου κάνω μια πιο γενική ερώτηση για το πώς βλέπεις να διαμορφώνεται το κλίμα το πολιτικό εν ώψη ευρωεκλογών. Έχουμε τον κύριο Μητσοτάκη να έχει επιλέξει πια ξεκάθαρα ως βασικό του αντίπαλο τον κύριο Κασελάκη. Χρησιμοποιεί στη ρητορική του πολύ έντονα και τον κύριο Βελόπουλο και μάλιστα χθες έκανε και μια ανοίξη λέγοντας ότι το δίδυμο Βελόπουλου Κασελάκη του θυμίζει το δίδυμο Καμένου Τσίπρα. Σου δημιουργείται η αίσθηση ότι ο κύριος Μητσοτάκης προσπαθεί να βρει αντίπαλο για να ισχυροποιηθεί ο ίδιος, ότι προσπαθεί να πάει στις ευρωεκλογές ακόμη και με ατζέντα που θα παραπέμπει στο 2015, ας πούμε. Γιατί πιστεύεις ότι αμφισβητεί τον κύριο Μητσοτάκης αν δεν είναι καλό το αποτέλεσμα στις ευρωεκλογές? Δεν νομίζω. Δεν το ξέρω.
Ακόμα ο ίδιος ξεκαθαρίζει ακόμα ότι οι εθνικές εκλογές, όποιο και να είναι το αποτέλεσμα, δεν θα γίνουν πριν από το 2027. Καλά, αυτό ακόμα και κάτω από το 3 να είναι, να είναι δηλαδή στο 27 έως το 28%, που οπωσδήποτε θα σημαδοδοτεί μια πολύ σημαντική πτώση για την Νέα Δημοκρατία. Δεν νομίζω ότι ο κ. Μητσοτάκης θα έχει ιδιαίτερο πρόβλημα. Το ότι μνημονεύει συνεχώς τον κύριο Βελόπουλο έχει να κάνει με το γεγονός ότι θέλει να, οπωσδήποτε να περιορίσει τις διαρροές του προς τα δεξιά. Και οι κυριότερες διαρροές που έχει ο κ. Μητσοτάκης τώρα είναι, φαίνεται ότι είναι προς τα δεξιά και σε θέματα μάλιστα που η δεξιά, η ελληνική δεξιά, τα θεωρεί και προνομιακά. Δηλαδή το θέμα της ασφάλειας. Μετά τη γυναικοκτονία, ας πούμε, στους Αγίους Συναργύρους, έγινε σαφές ότι υπάρχει ένα πρόβλημα ασφάλειας στην χώρα. Δεν έγινε τώρα σαφές, απλώς τώρα ίσως το συνειδητοποίησε περισσότερος κόσμος και περισσότερο συντηρητικός κόσμος, ο οποίος έχει ψηφίσει τη Νέα Δημοκρατία και για την ατζέντα της ασφάλειας. Ψευτοατζέντα είναι αυτή, αλλά τέλος πάντων, εντάξει, το πούμε έτσι. Οπότε είναι πολύ φυσιολογικό να μνημονεύει συνεχώς τον κύριο Βελόπουλο, γιατί όπως βλέπουμε ο κύριος Βελόπουλος ανεβαίνει. Και όπως είπε και ο Λάμπρος πριν, κατά πάσα πιθανότητα θα έχει διψήφιο ποσοστό. Με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει, έτσι, και για τη δυναμική του που θα έχει για τις επόμενες εθνικές εκλογές. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι με κάποιον τρόπο δεύτερος. Δεν του αρκεί η δεύτερη θέση. Δηλαδή, με μια δεύτερη θέση με ένα 16-15% δεν νομίζω ότι θα είναι επιτυχία για το ΣΥΡΙΖΑ. Θέλει το 17%, ναι, να αλλά... έχει τη βάση δηλαδή του ποσοστού των εθνικών εκλογών. Εδώ να λησμονούμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ βρέθηκε κάποια στιγμή να καταγράφεται δημοσκοπικά και κάτω από το 10. Σωστό. Δηλαδή, ο κύριος Κασελάκης παρέλαβε έναν ΣΥΡΙΖΑ που ήταν κοντά στο 17-18. Σωστό. Αλλά η πραγματικότητα την περίοδο εκείνη ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν δημοσκοπικά τουλάχιστον σε διαρκή πτώση. Άρα και το 15 σε εκείνον θα πιστωθεί. Προφανώς όλα θα πιστωθούν ή θα χρεωθούν στον ίδιο ανάλογα με το αποτέλεσμα. Έτσι. Αυτός, ο αρχηγός νομίζω που έχει το μεγαλύτερο πρόβλημα στη διαδικασία των ευρωεκλογών που έρχονται είναι ο κ. Ανδρουλάκης. Γιάννη, πήγες να πεις κάτι. Πήγα να πω ότι ο κ. Κασελάκης δεν παρέλαβε το ΣΥΡΙΖΑ στο 17%. Όταν ο κ. Κασελάκης παρέλαβε το ΣΥΡΙΖΑ στα τέλη Σεπτεμβρίου, ο ΣΥΡΙΖΑ κινούνταν γύρω ή και κάτω από το 10%, έτσι, για να έχουμε ένα καλύτερο μέτρο σύγκρισης. Κινεί το πτωτικά. Με την οπερέτα των προεδρικών εκλογών που έγινε στο ΣΥΡΙΖΑ, ήταν λογικό να φτάσει κάπου το 10%. Ήταν και πριν εμφανιστεί ο κ. Κασελάκης στο όριο του 10%. Η αλήθεια είναι ότι το μεγαλύτερο ποσοστό από τις πτώσεις του ΣΥΡΙΖΑ τα τελευταία 4 χρόνια τον χρόνο τον κύριο Αλέξη Τσίπρα. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Πάντως, μην μας διαφεύγουν και τα ποιοτικά στοιχεία, γιατί καλή πρόθεση ψήφου και εκτίμηση. Αλλά υπάρχουν τα ποιοτικά στοιχεία τα οποία δείχνουν ίσως περισσότερα πράγματα. Δηλαδή, στο ποιος μπορεί να κυβερνήσει τη χώρα, ο κ. Μητσοτάκης αυτή τη στιγμή δεν έχει αντίπαλο. Και δεν έχει αντίπαλο μακράν. Έχει αντίπαλο μάλλον τον κανένα. Το γεγονός ότι ο κανένας πιέζει τον κύριο Μητσοτάκη στην καταλληλότητα, έτσι το λέω τώρα σχηματικά, για την Πρωθυπουργία, γιατί ο κύριος Μητσοτάκης και ο κανένας, καμιά φορά είναι και πρώτος ο κανένας, αλλά συνήθως είναι δεύτερος. Ναι, αλλά μόνο σε ευρωεκλογές δεν εκλέγεται η κυβέρνηση. Δεν βγάζουμε Πρωθυπουργό. Αλλά αυτό δείχνει το πώς αντιλαμβάνεται ο κόσμος το ποιος μπορεί πραγματικά να κυβερνήσει. Υπάρχει ένα κενό όμως το οποίο τα επόμενα 3 χρόνια μπορεί και να καλυφθεί. Ναι, ανάλογα το αποτελέσματο. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια μεγάλη τάφρωσα θες, έτσι, μεταξύ του κ. Μητσοτάκη προσωπικά και των υπολείπων, που έχει να κάνει με την καταλληλότητα, με την ικανότητα έτσι, για κυβέρνηση. Όμως ακόμα και αυτά τα νούμερα του κ. Μητσοτάκη μειώνονται σε επίπεδα μεγαλύτερα των τελευταίων 5 ετών. Μειώνονται. Όπως και επίσης μιλώντας για τα ποιοτικά χαρακτηριστικά, οι ερωτήσεις που έχουν σχέση με υποθέσεις σημαντικές για το δημόσιο λόγο, όπως η υπόθεση των Τεμπών, ας πούμε, είναι πάρα πολύ σημαντικά. Πάρα πολύ, θα λέει κανείς, ότι αποτυπώνουν πλήρως μια πτώση σχεδόν στο όριο της κατάρρευσης για τη Νέα Δημοκρατία. Συγγνώμη, είναι λάθος. Και υπάρχει κάνει λάθος αντιπολίτευση. Να τελειώσω αυτό που έλεγα. Ότι το κανένας είναι δεύτερος δεν είναι πρόβλημα για τον κ. Μητσοτάκη, είναι πρόβλημα για τους υπολείπους. Όταν ο κανένας είναι καταλληλότερος, το λέω τώρα σχηματικά, από τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, το πρόβλημα το έχει ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Δηλαδή προτιμούν τον κανένα. Δεν την είχαν εμπιστοσύνη. Απλώς το ερώτημα, Λάμπρο, είναι. Με τι κριτήριο θα ψηφίσει ο κόσμος στις ευρωεκλογές, με κριτήριο ότι βγάζουμε πρωθυπουργό ή ότι θέλω να δείξω την αγανάκτησή μου, την οργή μου, τη δυσφορία μου. Αυτό λέω. Ότι οι ευρωεκλογές δεν μεταφράζεται απαραίτητα σε ψήφο το ότι υπάρχουν ποσοστά μεγάλα που θεωρούν ότι, ας πούμε, στα Τέμπη κάτι τρέχει, έγινε συγκάλυψη, οτιδήποτε. Δεν σημαίνει ότι αυτό θα μεταφραστεί σε ψήφο στο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει το εξής λάθος. Εμφανίζονται ποσοστά όπου πολλοί συμφωνούν με μια καταγγελία. Λογικό. Αλλά δεν σημαίνει ότι τα καρπώνεται. Αυτό δεν σημαίνει ότι αυτό θα σε ψήφισε κιόλας. Είναι άλλο να αυτές οι ψήφες στη Νέα Δημοκρατία. Θέλω πριν αλλάξω θέμα. Είναι άλλο να θεωρώ εγώ ότι υπάρχει κάτι τρέχει στα Τέμπη ή κάτι τρέχει με ένα άλλο θέμα, και άλλο να ψήφισω κάποιον. Είναι διαφορετικά πράγματα. Δεν σημαίνει ότι όποιος ψηφίζει. Αυτοί που θεωρούν όμως ότι κάτι τρέχει στα Τέμπη, το χρόνο στη Νέα Δημοκρατία. Ναι, αλλά δεν σημαίνει ότι ψηφίζουν κάτι άλλο. Φυσικά δεν θα ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία. Όχι, δεν ισχύει αυτό. Θα ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία αυτοί που πιστεύουν ότι είναι διαφορετικά πράγματα. Όταν ψηφίζει για το ποιο σε εσά εκπροσωπήσει.
εκεί. Αυτοί οι άνθρωποι ή θα ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία ή θα πάνε στην αποχή, έχω την αίσθηση. Πάντως Νέα Δημοκρατία θα ψηφίσουν. Όχι, εδώ το λάθος. Μπορεί να είναι άλλο κριτήριο εκεί, που θα ψηφίσουν. Άλλο η ψήφος. Και εγώ μπορώ να συμφωνώ ότι κάπου το η Νέα Δημοκρατία έχει κάνει λάθος. Ή κάτι έχει κάνει στραβό. Δεν μιλάμε για λάθος, μιλάμε για συγκάλυψη. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Η συγκάλυψη δεν κάνουμε λάθος, έχει να κάνουμε πρόθεση. Δεν σημαίνει ότι αυτό με οδηγεί αυτόματα στο να ψηφίσω κάτι άλλο. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Αυτό δεν καταλαβαίνω η ΣΥΡΙΖΑ. Ότι κάποιο μπορεί να θεωρεί ότι στα ΤΕΜΠ έγινε συγκάλυψη, αλλά την ίδια στιγμή να θεωρεί ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να κυβερνήσει και πάντως ότι ο Μητσοτάκης είναι κατάλληλο. Είναι λάθος αυτό. Είναι άλλο λογική. Νίκο Γιαννόπουλο, Γιάννη Σιμεωνίδη, θέλω ένα ερώτημα και στους δύο να μου απαντήσετε γρήγορα για να αλλάξουμε θέμα. Δεν θέλω να πω για το γρήγορα. Ξεκινώντας από εσένα, Γιάννη Σιμεωνίδη, θέλω να σε ρωτήσω γιατί πιστεύεις, και αυτό το ερώτημα θα απευθύνω και σε εσένα, Νίκο, γιατί πιστεύεις ότι το ΠΑΣΟΚ από εκεί που βρισκόταν σταθερά για ένα χρονικό διάστημα πάνω από το ΣΥΡΙΖΑ έχει κολλήσει στα ποσοστά του και φαίνεται να ανοίγει και η διαφορά. Δηλαδή, ο ΣΥΡΙΖΑ σταθεροποιείται στη δεύτερη θέση. Αλλά θέλω να σε ρωτήσω και για την αντιπαράθεση. Μια αντιπαράθεση που κρατάει καιρό και αφορά το γεγονός ότι ο κύριος Κασελάκης αποκαλεί εκβιαζόμενο τον κύριο Ανδρουλάκη και από την άλλη το ότι το ΠΑΣΟΚ επιμένει όταν απαντά να υπενθυμίζει τις εταιρείες του κυρίου Κασελάκη στο εξωτερικό και το γεγονός ότι δεν έχει καταθέσει δήλωση περιουσιακής κατάστασης. Κοίτα Μάριε, το ΠΑΣΟΚ βρέθηκε στη δεύτερη θέση περιστασιακά και γιατί έπεφτε ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είχε αναπτύξει δυναμική το ΠΑΣΟΚ ούτε όταν είχε βρεθεί στη δεύτερη θέση. Απλώς έπεφτε πολύ ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ φαινόταν δεύτερο. Το ΠΑΣΟΚ εδώ και πολύ καιρό φαίνεται να μην εισπράττει από πουθενά. Και όχι μόνο να μην εισπράττει από πουθενά πλέον, αλλά φαίνεται να έχει και διαρροές. Το κόμμα του Ανδρέα Λοβέρδου, για παράδειγμα, του κάνει ζημιά. Το γεγονός ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει αναπτύξει μια δυναμική του κάνει ζημιά. Είπατε προηγουμένως για τις θεσμικές πρωτοβουλίες, αλλά αν ρωτήσεις ένα μέσο Έλληνα. Δεν τις γνωρίζεις. Ναι, τι παρακολουθείς Βουλή, είσαι στο κανάλι της Βουλής κάθε μέρα. Παρακολουθείς σίγουρα περισσότερο TikTok. Ναι, παρακολουθεί σίγουρα TikTok. Και για να είμαστε και δίκαιοι, ο Στέφανος Κασελάκης στο ΣΥΡΙΖΑ έχει παρουσιάσει και ένα ευρωπαϊκό οικονομικό πρόγραμμα που δεν έχουν παρουσιάσει τα υπόλοιπα κόμματα. Δηλαδή, το υπάρχει... οποίο ούτε αυτό μάλλον παρακολουθεί ο κόσμος. Ναι, σύμφωνοι. Αλλά θέλω να πω ότι έχει προσπαθεί τουλάχιστον να βρει μια ισορροπία ο Στέφανος Κασελάκης στην αντιπολίτευση που κάνει και προφανώς ο ίδιος ως προσωπικότητα έχει μια πολύ μεγαλύτερη δυναμική σε σχέση με τον κύριο Ανδρουλάκη. Αλλά εγώ θα έλεγα να μην προγράψουμε το ΠΑΣΟΚ, γιατί κάναμε την ίδια συζήτηση και πριν τις εκλογές του Μαΐου. Έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό. Πριν τις εκλογές του Μαΐου του 2023, όπου τότε θεωρούσαμε το ΠΑΣΟΚ ότι θα βρεθεί στη δύσκολη θέση να επιλέξει ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και στο ΣΥΡΙΖΑ και τελικά νικητής των εκλογών, πέρα βεβαίως από τη Νέα Δημοκρατία, ήταν το ΠΑΣΟΚ. Ήταν το ΠΑΣΟΚ τότε. Καμιά φορά μας συνεπέρνουν οι δημοσιοποιήσεις. Αλλά το θεωρώ δύσκολο αυτή τη στιγμή ο κύριος Ανδρουλάκης να γλιτώσει την τρίτη θέση. Νίκο Γιαννόπουλε, γιατί αυτή η στασιμότητα του ΠΑΣΟΚ? Νομίζω ότι έχει δύο βασικούς λόγους. Ο πρώτος έχει να κάνει με το πρόσωπο του κύριου Ανδρουλάκη, ο οποίος φαίνεται ότι δεν έχει επικοινωνιακό γκέλ, δεν μπορεί να τραβήξει, παρά το γεγονός ότι το κόμμα του παράγει πολιτικά γεγονότα. Συγκεκριμένα, έκανε ας πούμε την πρόταση Μομφής, η οποία οδήγησε στην παρέτηση δύο υπουργών. Έτσι, αυτό το πιστώνει το ΠΑΣΟΚ, αλλά δεν μπορεί να τα φέρει να πιστώνει τον αντίπαλο. Όπως πιστώνεται και την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για τον φαίνεται νόμο έχει... του κυρίου Τσιάρα. Σωστό. Σε σχέση φαίνεται με ότι έχει ένα επικοινωνιακό χάντικαπο και ένα πολιτικό χάντικαπο του κ. Ανδρουλάκη, το οποίο όπως φαίνεται μέχρι στιγμής του στοιχεί. Το δεύτερο είναι ότι το ΠΑΣΟΚ καλυθορίζει και προς τα δεξιά. Δεν παίρνει το παράδειγμα, ας πούμε, από το. Του έκανε ζημιά, θεωρείς, η στάση του, για παράδειγμα, στη συζήτηση και την ψήφιση του νομοσχεδίου για τον γάμο ανεξαρτήτως φύλου. Αναμφισβήτητα, οπωσδήποτε. Ή η στάση και για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Υπάρχει ένα παράδειγμα συγκεκριμένο. Το Σοσιαλιστικό Κόμμα της Ισπανίας, το αδερφό κόμμα του ΠΑΣΟΚ, από τότε που κήρυξε μόνο αριστερά, κυβερνά συνεχώς. Και είναι πάνω από το 30%. Το ΠΑΣΟΚ δεν έχει αποφασίσει τι ακριβώς είναι. Είναι σοσιαλδημοκρατικό κόμμα με κεντροαριστερές αναφορές. Του αρέσει και λίγο και πατάει σε δύο βάρκες. Του αρέσουν λίγο και οι κεντροδεξιές αναφορές. Φαίνεται από το γεγονός ότι του δημιουργεί πρόβλημα το κόμμα Λοβέρδου. Ο κ. Λοβέρδος είναι ένας δεξιός πολιτικός. Κατά ψέματα δεν τοποθετείται κάπου αλλού ο άνθρωπος. Και από τη στιγμή που φεύγει, του στερεί τουλάχιστον μια μονάδα. Αυτό κάτι δείχνει. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, για να αλλάξουμε θέμα, να πάμε να συζητήσουμε λίγο την υπόθεση των Δεμπών. Πριν από αυτό, όμως, θέλω να παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα μιας δήλωσης της κυρίας Μαρίας Πυράκη, Ευρωβουλεύτριας Νέας Δημοκρατίας και εκ νέου υποψήφιας, ασφαλώς. Ο χειρισμός στα ΤΕΜΠΗ δεν ήταν ο καλύτερος. Και δεν ήταν ο καλύτερος για πολλαπλούς λόγους. Σε ποιο κομμάτι? Δεν ήταν ο καλύτερος καταρχήν σε ό,τι αφορούσε τη δυνατότητα να κινηθεί η Εξεταστική Επιτροπή σε μάκρος, να εξετάσει μάρτυρες που δεν έχουν εξεταστεί.
και να δημιουργηθούν εντυπώσεις στρεβλές. Η επίδοση της Εξεταστικής Επιτροπής δεν μπορεί να αφήσει κανέναν ευχαριστημένο. Αυτό το λέει αντιπολίτευση. Δεν μπορεί να αφήσει κανέναν ευχαριστημένο. Σε όλα τα παιδεία. Τον κύριο Γενιδούνη, σε όλα τα παιδεία. Σε όλα τα παιδεία δεν μπορούσε να αφήσει κανέναν ευχαριστημένο. Λάμπρο, έχω την αίσθηση, διόρθωσέ με αν κάνω λάθος, αν θυμάσαι κάτι διαφορετικό, ότι είναι η πρώτη φορά που ακούμε από στέλεχος και μάλιστα από εκλεγμένη ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας ότι ήταν λάθος ο τρόπος με τον οποίο έγινε η Εξεταστική Επιτροπή στη Βουλή και το γεγονός ότι δεν κλήθηκαν ουσιώδεις μάρτυρες. Αυτό δηλαδή το οποίο φωνάζει η αντιπολίτευση και φωνάζει και η κοινωνία και οι συγγενείς. Εξ όσων θυμάμαι, είναι η πρώτη φορά που διατυπώνεται τόσο σαφώς, με τόσο σαφή τρόπο. Έχω την αίσθηση ότι αυτή η υπόθεση δεν σημαίνει ότι ό,τι καταγγέλει η αντιπολίτευση είναι και έτσι. Γιατί εδώ υπάρχει μια, κατά γνώμη μου, μια εργαλειοποίηση, μια υπόθεση που είναι υπαρκτή, έχει θέματα. Έτσι. Από εκεί και πέρα, το ότι ο ΣΥΡΙΖΑ το εργαλειοποιεί, καταφανώς, δεν σημαίνει ότι ό,τι λέει είναι και έτσι. Προφανώς υπάρχουν θέματα. Έτσι. Εδώ έχουμε μια παραδοχή όμως στελέχους της κυβερνώσας παράταξης ότι δεν έγιναν τα πράγματα όπως έπρεπε να γίνουν. Ναι, είναι η πρώτη φορά, παραλαμβάνω, που υπάρχει τέτοια διατύπωση και κατά τη γνώμη μου η υπόθεση αυτή δεν θα τελειώσει γιατί έχει ακόμα δικαστικό δρόμο. Και θα ξανάρθει και στη Βουλή. Προσωπική εκτίμηση λοιπόν ότι η υπόθεση θα επανέλθει και θα συμπεριλάβει πολιτικά πρόσωπα ξανά. Διότι είναι εξέλιξη τέτοια, και αυτό επαναλαμβάνω δεν έχει να κάνει με την εργαλειοποίηση κατά τη γνώμη μου του ΣΥΡΙΖΑ, έχει να κάνει με τη φυσική ροή των πραγμάτων. Δικαστική έρευνα είναι πολύ σοβαρή υπόθεση. Έτσι. Μιλάμε για 57 άτομα. Άρα υπάρχουν ευθύνες. Πολιτικές ευθύνες προφανώς υπάρχουν, δεν είναι, όχι με την αποστολή, απαραίτητα με την αποστολή του ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχει ένας πολιτικός προϊστάμενος. Από τη στιγμή που είσαι πολιτικός προϊστάμενος και γίνεται κάτι τόσο μεγάλο, προφανώς έχεις την πολιτική ευθύνη. Τελεία. Έτσι. Αυτό ισχύει πάντοτε και για όλες τις κυβερνήσεις και για όλους τους πολιτικούς. Ναι, βέβαια, εδώ δεν είναι μόνο ότι ήταν προϊστάμενος. Εδώ είναι ότι είχε 3 ή 4 ανθρώπους οι οποίοι τον είχαν προειδοποιήσει και γραπτός. Σωστό. Γι' αυτό μπαίνει και το κομμάτι και το ποινικό πέρα από το πολιτικό. Το ποινικό δεν ξέρω, αλλά έχει δίκιο από το ρεπορτάζ γιατί και εγώ φιλοξένησα ήδη μετά το δυστύχημα, είχα φιλοξενήσει στην εκπομπή όλους τους ανθρώπους εμπλεκομένους, ανθρώπους που είχαν στείλει τα εξώδικα, τους ανθρώπους που είχαν τους μηχανοδηγούς, τους συνδικαλιστές. Άρα αυτό το κομμάτι. Και ανθρώπους που διόρισε η Νέα Δημοκρατία πέρα από τους μηχανοδηγούς. Αυτό το κομμάτι ισχύει, γι' αυτό εγώ εξ αρχής το λέω, από την πρώτη στιγμή, ότι αυτή η υπόθεση και το διαχωρίζω από το χειρισμό του ΣΥΡΙΖΑ, τον οποίο το θεωρώ καπηλεία, αλλά αυτή είναι δική μου άποψη, ότι το θέμα είναι από μόνο του σοβαρό. Εκτιμώ λοιπόν ότι η δικαστική διερεύνηση θα ξαναφέρει το θέμα στη Βουλή, θα συμπεριλάβει ξανά πολιτικά πρόσωπα. Εκτιμά ότι η Νέα Δημοκρατία, εφόσον υπάρξει ένα αίτημα εισαγγελέως στη Βουλή για σύσταση προανακριτικής επιτροπής για κάποιο ενδεχόμενο ποινικό αδίκημα του κυρίου Καραμαλή που δεν σχετίζεται με το οικονομικό σκέλος της 717 αλλά με την ουσία του δυστυχήματος. Εκεί θα συμφωνήσει η κυβερνώσα πλειοψηφία στη σύσταση μιας προανακριτικής επιτροπής για να διερευνηθεί ο κύριος Καραμαλής. Θεωρώ υπό την πίεση όχι του ΣΥΡΙΖΑ αλλά της υπόθεσης ότι είναι πολύ πιθανό ο κ. Μητσοτάκης, για όσους άκουσαν προσεκτικά, το είχε αφήσει ανοιχτό, δεν το απέρριψε. Είπε ότι αν έρθει ένα κατηγορητήριο το οποίο είναι τεκμηριωμένο, θα το δούμε. Δεν είπε τελείωσε. Έτσι. Είπε θα το δούμε. Ναι, βέβαια ναι. Το έχει δώσει 13 κακουργηματικές πράξεις ο ΣΥΡΙΖΑ ως κατηγορητήριο και δεν έχει πάρει απάντηση. Δεν είναι ότι έχει απαντήσει, δεν έχει πάρει κανένα απάντηση. Επειδή τώρα το είδαμε το κατηγορητήριο, αυτό είναι ότι να είναι. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Θα δούμε τι θα στείλει η δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη θα στείλει ένα μελητή, βέβαια, γιατί αφορά. Ναι, αλλά ο κ. Μητσοτάκης δεν έλεγε να δούμε τη δικαιοσύνη. Έλεγε να μου φέρετε κατηγορητήριο στην αντιπολίτευση. Εννοούσε το οποίο να είναι σοβαρό. Αυτό δεν ήταν. Αυτό ήταν για να. Αυτό είναι δική σου εκτίμηση. Αλλά δεν περιμένουμε να θεωρεί κάτι σοβαρό ο κ. Μητσοτάκης. Έτσι καλώ χρόνο προσπαθεί να κερδίσει. Αυτό ήταν για να είναι. Κατά τη γνώμη μου, ο κ. Μητσοτάκης όχι αφήσει ανοιχτό, διότι καταλαβαίνει προσωπική εκτίμηση έτσι, ότι η υπόθεση θα επανέλθει λόγω δικαιοσύνης. Άρα δεν μπορεί να τα αποκλείσει. Με συγχωρείτε πολύ, με συγχωρείτε σε Λάμπρο και πριν έρθω στους σας συνάδελφοι, έχω 5 λεπτά, θα ζητήσω ένα σχόλιο από τον καθέναν. Πρέπει να διαβάσω κάτι γιατί μου εστάλει τώρα, ενημερώθηκα τώρα και με συγχωρείτε. Η κυρία Σπυράκη έχει κάνει μια διορθωτική δήλωση στην οποία αναφέρει: η δήλωσή μου στον Αντένα για τις εργασίες της Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής για τα Τέμπη χρησιμοποιήθηκε αποσπασματικά και ως εκ τούτου παρερμηνεύθηκε. Η Επιτροπή έκανε άρτια τη δουλειά της, ωστόσο η αντιπολίτευση δημιούργησε ψευδείς εντυπώσεις, τις οποίες χρησιμοποίησε για να ενισχύσει θεωρίες συνωμοσίας και αβάσιμους ισχυρισμούς για την πορεία των ερευνών της τραγωδίας. Η δικαιοσύνη έχει στη διάθεσή της όλα τα στοιχεία. Βεβαίως αυτή η διορθωτική δήλωση της κυρίας Σπυράκη δεν αναιρεί αυτό το οποίο ακούσαμε, Γιάννη Σιμεωνίδη. Ότι δηλαδή δεν εκλήθησαν μάρτυρες και πόσα γαλλικά πέσανε. Ναι, εντάξει, τώρα οκ, έχουμε δει χιλιάδες τέτοιες ανασκευές από όλα τα κόμματα, έτσι όχι μόνο από τη Νέα Δημοκρατία. Εντάξει, καταλαβαίνουμε ότι όπως είπε και ο Νίκος, πρέπει να πέσανε αρκετά τηλεφωνήματα. Αλλά επί της ουσίας η κυρία Σπυράκη είχε απόλυτο δίκιο το πρωί, γιατί δεν είναι δυνατόν να κάνεις μια εξεταστική επιτροπή
Άσε που η Εξεταστική Επιτροπή πήγε πίσω στο 1997 και είδαμε να παρελάβουν πρόσωπα που τα είχαμε ξεχασμένα, όπως ο κύριος Βερελής, ο κύριος Ρέπας. Όταν είχαμε ένα. Αυτή ήταν πρόταση του Κουκουέ. Που ήταν πρόταση του Κουκουέ, ναι. Ένα ζεστό δυστύχημα στα χέρια μας και πήγαμε πίσω στο 1997 για να κάνουμε μια Wikipedia για τον ελληνικό σιδηρόδρομο. Και με fast track διαδικασίες σε τρεις μήνες και ενώ μεσολάβησαν Χριστούγεννα. Αλλά κυρίως δεν ήταν αυτό. Ήταν κυρίως ότι δεν εκλήθησαν πρόσωπα κλειδιά. Οι άνθρωποι οι οποίοι έκαναν γραπτές καταγγελίες στον κύριο Καραμαλή παραιτήθηκαν, πρόσωπα παραιτήθηκαν. Δεν πήγαν στην Εξεταστική Επιτροπή. Πού πήγε ο κύριος Τσαλίδης, πού πήγε ο κύριος Γενιδούνιας. Αυτά τα άτομα δεν θα έπρεπε να ακουστούν. Εγώ και νομίζω ότι αυτή τη στιγμή το πρόβλημα της κυβέρνησης δεν είναι τόσο το ποινικό κομμάτι. Το ποινικό κομμάτι, ναι, μπορεί να έρθει η δικογραφία από την εισαγγελία της Λάρισας, να έρθει κάποια στιγμή ξανά στη Βουλή. Το πρόβλημα είναι πολιτικό για τη Νέα Δημοκρατία. Όταν 8 στους 10, 7, 9 στους 10 πιστεύουν ότι εδώ υπήρξε συγκάλυψη, αυτό εάν δεν ληφθεί μια σοβαρή πολιτική απόφαση από τη Νέα Δημοκρατία, η οποία έχει αργήσει πάρα πολύ την κυβέρνηση Μητσοτάκη, δηλαδή ακόμα και τώρα να δώσει στα σκυλιά, να το πούμε έτσι, τον Κώστα Καραμαλή, Νέα Δημοκρατία, δεν θα κερδίσει όσα θα κέρδιζε ένα μήνα πριν ή δύο μήνες. Πολιτικά, δεν είναι να δώσει σκυλιά, είναι να επιτρέψει τη διερεύνηση. Να επιτρέψει, ναι. Γιατί γι' αυτό συζητάμε. Ναι, ναι, συγγνώμη για την έκφραση, δεν εννοούσα ότι κακώς θα δοθεί στη δικαιοσύνη ο κ. Καραμαλής να λογοδοτήσει. Εννοώ ότι καταλαβαίνουμε ότι ο κόσμος εκεί έξω ζητάει κάτι. Βεβαίως. Υποτίμησε, κατά τη γνώμη μου, η Νέα Δημοκρατία υποτίμησε, και παραλαμβάνω, όχι την εργαλειοποίηση του ΣΥΡΙΖΑ, τη δυναμική που έχει αυτή η υπόθεση. Ήταν λάθος η πολιτική διαχείριση με τον κύριο Καραμαλή, έτσι, το κράτησα ψηφοδέλτια, κατά τη γνώμη μου. Έτσι, ήταν λάθος. Ήταν πολιτικά διαχείριση λάθος. Και ήταν λάθος επίσης ότι δεν κάλεσε τους συγκεκριμένους μάρτυρες, σε αυτό προσωπικά συμφωνώ. Γιατί θα μπορούσε να καταγράψει τα αντικειμενικά γεγονότα. Εκεί θα αφαιρούσε και από τον ΣΥΡΙΖΑ την εργαλειοποίηση. Γιατί τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ πατάει σε αυτό και καλά κάνει πολιτικά με την έννοια. Δεν είναι βέβαια μόνο αυτό, είναι και το μπάζωμα, είναι και τα υποτασχέρα. Είναι μια σειρά ζητημάτων. Το μπάζωμα, το λέει ο ΣΥΡΙΖΑ ότι είναι μπάζωμα, δεν είναι μπάζωμα. Δηλαδή, κάτσε το πρόβλημα επίση είναι πολιτικό. Λάμπρο είναι επίση πολιτικό. Το αφιλικό κομμάτι θα το αποφασίσει η κυβέρνηση. Έλεγε ότι δεν υπάρχει μπάζωμα. Ναι, εκεί είναι το πολιτικό ζήτημα. Άλλα έλεγε και ο ΣΥΡΙΖΑ. Κάπω ανακάλυψε η κυβέρνηση ότι υπάρχει μπάζωμα. Πάντω το μπάζωμα ή για παράδειγμα το αν υπάρχει ξυλόλιο δεν είναι πράγματα τα οποία έβαλε στη δημόσια συζήτηση ο ΣΥΡΙΖΑ για να εργαλειοποιήσει το θέμα. Είναι ζητήματα τα οποία προκύπτουν από έρευνες που πραγματοποιούν πραγματογνώμονες. Ναι, ο ΣΥΡΙΖΑ έθεσε το πολιτικό ζήτημα. Ο κ. Μητσοτάκης άλλα έλεγε πέρυσι και άλλα λέει φέτος. Γι' αυτό λέω ότι εγώ διαχωρίζω, εγώ επιμένω στην εργαλειοποίηση του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί το φαίνεται αυτό. Εντάξει, δεν είναι, πρώτη, είναι ο πρώτος το κάνει, όχι, δεν είναι ο πρώτος. Απλά λέω ότι σε συγκεκριμένη περίπτωση ότι η υπόθεση είναι σοβαρή από μόνη της, ούτως ή άλλως. Άρα γι' αυτό βγάζω, επειδή ο ΣΥΡΙΖΑ βάζει, αν θέλετε, την επικοινωνιακή και πολιτική διαχείριση και χωρίς αυτή. Το θέμα είναι σοβαρό και κατά τη γνώμη μου θα επανέλθει. Επαναλαμβάνω προσωπική άποψη: λάθος η πολιτική διαχείριση με Καραμαλή, λάθος το ότι δεν έκλεισαν οι μάρτυρες. Αν το είχε κάνει, αν είχε από την αρχή. Θα κάναμε άλλη συζήτηση. Εκτός Καραμαλή, ακριβώς, εκτός τον κύριο Καραμαλή, και είχε καλέσει και τους συγκεκριμένους μάρτυρες να πούνε ό,τι να πούνε και μετά έδινε τη δική της ερμηνεία, θα είχε καλύτερους όρους διαχείρισης. Νίκο Γιαννόπουλε, το δικό σου σύντομο σε παρακαλώ σχόλιο για την υπόθεση αυτή πριν πάμε στο διαφημιστικό. Για τα τέμπιμπα τα μιλάμε, έτσι. Για τα τέμπιμπα. Εντάξει, τα τέμπιμπα είναι φανερό τι έχει γίνει. Το γεγονός ότι η Εξεταστική Επιτροπή είχε τη σύνθεση που είχε, είχε τον πρόεδρο που είχε, είχε τη διάρκεια που είχε και το γεγονός ότι δεν έλαβε καν υπόψη της τη δικογραφία. Η δικογραφία έρθε μισή από την Λάρισα και άρον-άρον έκλεισε τις εργαστίες η Εξεταστική Επιτροπή. Η Εξεταστική Επιτροπή άρα δημιουργήθηκε για να μην βγάλει αποτέλεσμα. Όχι για να βγάλει αποτέλεσμα, για να μην βγάλει αποτέλεσμα. Ο κ. Μητσοτάκης έχει συλληφθεί ψευδόμενος για την υπόθεση των Τεμπών τουλάχιστον τρεις φορές. Έτσι. Και όταν ο κ. Μητσοτάκης λέει ψέματα, του φαίνεται κιόλας. Δεν ξέρει πολύ εύκολα να λέει ψέματα ο κ. Μητσοτάκης. Δηλαδή, ειδικά τόσο στεγνά, τόσο μεγάλα ψέματα, ο κ. Μητσοτάκης δεν ξέρει να τα πει. Η αλήθεια είναι και αυτό και έχει ένα επικοινωνιακό χάντικαπ. Από εκεί και πέρα είναι σαφές ότι η υπόθεση των Τεμπών είναι μακράν η πιο σοβαρή υπόθεση πενταετίας και είναι μια υπόθεση τομή. Είναι μια υπόθεση που αναμένεται να κρίνει πολύ, όχι σημαντικά, αλλά τέλος πάντων σε ένα σχετικά μεγάλο ποσοστό, την εκλογική αναμέτρηση του προσεχούς Ιουνίου. Και θα συνεχίσει να κρίνει τα πράγματα και μετά τις ευρωεκλογές. Όσο μένει ανοιχτή, που θα γιατί μείνει αρκετά ανοιχτή, γιατί υπάρχουν θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί η Ένωση Δικαιοσύνη στη δίκη, αλλά και η υπόθεση η οποία θα έρθει ξανά στη Βουλή. Αυτό θα προκαλεί μεγάλους τριγμούς και μεγάλες πληγές στην Νέα Δημοκρατία για τον λόγο που ο Λάμπρος. Γιατί ο κ. Μητσοτάκης δεν έχει το πολιτικό σθένος να πάρει την απόφαση να βγάλει τον κ. Καραμαλή από τα ψηφοδέλτια τον Μάιο και τον Ιούνιο. Είναι σαφές. Ευχαριστώ πολύ τον Λάμπρο Καλαρίτη από τα Παραπολιτικά και την Απογευματινή. Ευχαριστώ για την παρουσία σου εδώ, Λάμπρο. Και τον Γιάννη Σιμεωνίδη από το CNNGR. Γιάννη, ευχαριστώ πολύ και εσένα. Μένει ο Νίκος Γιαννόπουλος μαζί μου. Διαφημίσεις, κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε σε λίγο.
επισκεψάμε είναι κοντά μου ο Νίκος Γιαννόπουλος και καλωσορίζω αμέσως τον κύριο Αντώνη Ψαρόπουλο, νομικό, πατέρα της Μάρθης, θύματος των Τεμπών. Κύριε Ψαρόπουλε, τι κάνετε? Γεια σας. Ευχαριστώ που είστε και απόψε μαζί μας, που είχατε την καλοσύνη να περιμένετε μέχρι αυτή την ώρα για να συνομιλήσουμε. Καταρχάς, κύριε Ψαρόπουλε, θέλω να σας ζητήσω ένα σχόλιο για όσα έχουν υποθεί τις τελευταίες ημέρες. Πρώτα από την κυρία Αδηλίνη. Δεν ξέρω αν εσείς είχατε την ευκαιρία να συναντήσετε την εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και τι αίσθηση αποκομίσατε από αυτή τη συνάντηση που είχατε μαζί της. Καταρχήν, επιβεβαίωσα ότι ήμουν ένας από τους συγγενείς που παραβρεθήκαμε στην επίμαχη συνάντηση. Mm-hmm. Κατά δεύτερο λόγο, δεν θα θέλω να εκφέρω άποψη για την συγκεκριμένη συνάντηση. Mm-hmm. Όχι γιατί διστάζω να πω οτιδήποτε, απλά δεν θα ήθελα να σχολιάσω αυτή τη στιγμή κάτι δημοσίως. Μάλιστα. Συναντήσαμε την κεφαλή της ποινικής δικαιοσύνης, την κυρία Αδηλίνη. Διαμήθησαν κάποιες απόψεις, ακούστηκαν κάποιες απόψεις από όλες τις πλευρές. Ο καθένας έχει αποκομίσει τις εντυπώσεις που έχει αποκομίσει. Τώρα δεν ξέρω αν παρακολουθήσατε την συνέντευξη που παραχώρησε ο Πρωθυπουργός χθες στον τηλεοπτικό σταθμό Αντένα στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», στον Γιώργο Παπαδάκη και τη Μαρία Αναστασοπούλου. Εκεί είπε και ορισμένα πράγματα για τα Τέμπη. Ήταν η πρώτη φορά που άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπήρχε, για παράδειγμα, ξυλόλιο στην εμπορική αμαξοστοιχεία που συγκρούστηκε με το Intercity 62. Βεβαίως, κύριε Ψαρόπουλε, γνωρίζω καλά και έχουμε την ίδια άποψη ότι το μείζον στην υπόθεση αυτή είναι το δυστύχημα αυτό καθεαυτό και όχι τα παρακλάδια του. Αλλά αισθάνεστε ότι ο κύριος Μητσοτάκης έχει πει ψέματα? Δεν ξέρω αν έχει πει ψέματα. Ίσως να μην είναι σωστά πληροφορημένος για την εξέλιξη της ανάκρισης και τα όσα στοιχεία έχουν ανακύψει μέχρι στιγμής. Εγώ νομίζω ότι έχω πιο εμπεριστατωμένη άποψη από τον κύριο Μητσοτάκη και ενδεχομένως και άλλοι συνάδελφοι οι οποίοι παρακολουθούν αυτήν την διαδικασία εδώ και ένα χρόνο. Κρατάω κάποιες επιφυλάξεις ως προς τα τελικά αποτελέσματα της ανάκρισης. Πάντως πιστεύω ότι είμαστε κοντά στην αλήθεια. Είμαστε την οποία ενδεχομένως θα την πληροφορηθεί οποιοσδήποτε υπεύθυνος, κυβερνητικός εκπρόσωπος ή και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός ενδεχομένως, μετά το πέρας της ανάκρισης θα το πληροφορηθεί και επισήμως. Εγώ βέβαια δεν μπορώ να μην ρωτήσω, κύριε Ψαρόπουλε, και αν εσείς είστε σε θέση, αν γνωρίζετε και θέλετε, θα το απαντήσετε αυτό. Μας είχατε πει πριν από καιρό εδώ σε αυτή την εκπομπή, είχατε εκτιμήσει ότι θα υπάρξουν κατηγορίες ή εν πάση περιπτώσει ενδείξεις ενοχής και για πολιτικά πρόσωπα. Σε αυτό επιμένετε από την εικόνα της δικογραφίας και της έρευνας που έχετε και όταν λέτε ότι είμαστε κοντά στο να βρεθεί η αλήθεια, καταλήγει η έρευνα της δικαιοσύνης και σε πολιτικά πρόσωπα, σε πρώην υπουργούς? Η άποψή μου είναι ότι εφόσον αποδοθούν ευθύνες σε γραμματείς, σε διευθυντές του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, σαφώς υπάρχουν μετά ενδείξεις εμπλοκής ποινικών ευθυνών ενδεχομένως και πολιτικών προσώπων. Επομένως, εκεί θα πρέπει η Βουλή να συστήσει προανακριτική επιτροπή για να διερευνήσει αυτές τις ενδεχόμενες ευθύνες. Εγώ επαναλαμβάνω και επιμένω ότι θα προτιμούσα η διαδικασία να φτάσει στη Βουλή μέσα από την ανάκριση, μετά το πέρας της ανάκρισης, μέσω της εισαγγελίας εφετών Λάρισσας, ναι, της εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, και ώστε να ζητηθεί με τον πλέον επίσημο και πιο εμπεριστατωμένο τρόπο η άρση της βουλευτικής εισηλίας όσων πολιτικών προσώπων εμπλέκονται και έχουν ποινικές ευθύνες. Αυτή είναι και η προβλεπόμενη διαδικασία. Ο εμπεριστατωμένος τρόπος. Τώρα, η προανακριτική είναι κάτι άλλο. Δεν σας άκουσα, με συγχωρείτε. Η προανακριτική, αν ακολουθήσει, προφανώς θα ακολουθήσει τη διαδικασία αυτή, σαφώς θα έχει καλύτερα αποτελέσματα. Μάλιστα.
Τώρα, από την εικόνα που έχετε εσείς της δικογραφίας, όπως διαμορφώνεται, γιατί φαντάζομαι κάθε μέρα μπορεί να προκύπτουν και νέα στοιχεία. Υπάρχει κάτι το οποίο να σας έχει προκαλέσει εντύπωση και το οποίο ενδεχομένως θα μπορούσατε να μοιραστείτε μαζί μας? Ναι, βεβαίως. Μου έχει κάνει πολύ μεγάλη έκπληξη, δυσάρεστη έκπληξη, αλλά πλέον μέσα από αυτή τη δικογραφία διαρκώς προκύπτουν δυσάρεστες εκπλήξεις που πραγματικά δεν θα το περίμενε κανένας λογικός άνθρωπος να υπάρχουν. Τι θέλω να πω. Το τελευταίο μήνα, ούτε μήνα, έχουν προκύψει τα εξής εκπληκτικά στοιχεία. Για να σας δώσω να καταλάβετε, η Hellenic Train κινείται στο εθνικό δίκτυο με βάση έναν νόμο, το 4953 του 2022, ο οποίος ουσιαστικά επικύρωσε την συμφωνία παραχώρησης των σιδηροδρομικών επιβατικών μεταφορών από το ελληνικό δημόσιο σε μια ιδιωτική εταιρεία, δηλαδή την Hellenic Train. Και ταυτόχρονα υπάρχει και η συμφωνία χρήσης του δικτύου και πρόσβασης στο δίκτυο, η οποία υπογράφεται μεταξύ της σιδηροδρομικής επιχείρησης, δηλαδή της Hellenic Train, μάλιστα, και του διαχειριστή υποδομής, που είναι ο ΟΣΕ. Μάλιστα. Λοιπόν, έχει διαπιστωθεί ότι δεν έχει υπογραφεί αυτή η σύμβαση πρόσβασης και χρήσης του δικτύου, που είναι πάρα πολύ σημαντική, γιατί καθορίζονται πολλές λεπτομέρειες το πώς θα χρησιμοποιείται αυτό το δίκτυο. Και επιπλέον κατανέμονται και εκατέρωθεν υποχρεώσεις των δύο συμβαλωμένων μερών, δηλαδή. Δεν είναι μια τυπική σύμβαση, δηλαδή. Όχι, είναι πάρα πολύ. Άλλωστε, να σας πω κάτι. Η σύμβαση παραχώρησης του ελληνικού δημοσίου ευθέως παραπέμπει στη συγκεκριμένη σύμβαση πρόσβασης και χρήσης του δικτύου. Αυτή λοιπόν η σύμβαση πρόσβασης και χρήσης του δικτύου πρέπει να υπογράφεται κάθε έτος από όλες τις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις. Μάλιστα. Και δεν είναι μόνο η Hellenic Train η οποία δραστηριοποιείται στο ελληνικό δίκτυο. Λοιπόν, από το 2019 που υπογράφηκε η τελευταία σύμβαση, δεν έχει υπογραφεί επί 4 έτη, πάμε στο 5ο, συμφωνία πρόσβασης και χρήσης του δικτύου. Ούτε μετά το δυστύχημα, δηλαδή. Ούτε μετά το δυστύχημα, μέχρι... Πριν από 20 ημέρες πληροφόρηση. Για να το καταλάβω και εγώ, να το καταλάβει και ο κόσμος, αυτό που πρακτικά προκύπτει και μας μεταφέρετε εσείς από την ποινική έρευνα, είναι ότι η Hellenic Train χρησιμοποιεί το δίκτυο παρατύπως, διότι δεν έχει υπογράψει τις προβλεπόμενες συμβάσεις με τον ΟΣΕ. Ακριβώς. Και εδώ δημιουργούνται τα εξής ερωτήματα. Πρώτον, πώς επιτρέπεται αυτό από την εποπτεύουσα αρχή που είναι η ΡΑΣ? Δεύτερον, πώς το δέχεται ο ΟΣΕ, που είναι υπεύθυνος διαχειριστής της υποδομής? Τρίτον, πώς το ανέχεται το Υπουργείο Μεταφορών, το οποίο σημειωτέων στην βασική σύμβαση που έχει επικυρωθεί με νόμο, σύμβαση παραχώρησης δηλαδή των σιδηροδρομικών μεταφορών στην ιδιωτική εταιρεία, προβλέπεται ρητά ότι κάθε έτος που υπογράφεται αυτή η σύμβαση πρόσβασης και χρήσης πρέπει να δημοσιοποιείται εντός 30 ημερών στο Υπουργείο Μεταφορών. Άρα, το Υπουργείο Μεταφορών, από τη στιγμή που δεν είχε και υπογραφεί άλλη σύμβαση από το 2020 και εντεύθεν, γνώριζε ότι δεν υπάρχει αυτή η συμφωνία πρόσβασης και χρήσης στο δίκτυο. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι το οποίο χρήζει απαντήσεων και εμπλέκονται πάρα πολλοί φορείς. Και επίσης, αυτό που μου προξενεί ακόμα μεγαλύτερη εντύπωση είναι πως ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Σιδηροδρόμων χορήγησε το 2022 και το 2023 πιστοποιητικό ασφάλειας, ενιαίο πιστοποιητικό ασφάλειας σε μια σιδηροδρομική επιχείρηση, την Hellenic Train, το οποίο έχει ισχύ μέχρι τις 20/12 του 2027, χωρίς να υπάρχει συμφωνία ενισχύ χρήσης του δικτύου, του ελληνικού δικτύου και χρήσης, και η συμφωνία πρόσβασης. Αυτό είναι θέμα για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για να το διερευνήσει? Δεν θα έπρεπε. Αρκεί να σας πω το εξής. Φυσικά και θα έπρεπε. Αυτό χρήζει διερεύνηση σε πολλά επίπεδα. Επίσης να σας αναφέρω το εξής, ότι έχοντας παραβιάζουν τις συμβατικές υποχρεώσεις της η Hellenic Train, ώστε το Νοέμβριο του 2021 αναγκάστηκε να στείλει εξώδικη διαμαρτυρία, δήλωση, πρόσκληση προς την Hellenic Train να έρθει να υπογράψει επιτέλους τις τότε συμβάσεις πρόσβασης και χρήσης των ετών 2020 και 2021. Mm-hmm.
διότι διαφορετικά, το διαβάζω επί λέξη, θα αναγκαστούμε προς διασφάλιση της νομιμότητας του δημοσίου συμφέροντος, της ασφάλειας των μεταφορών και των δικαιωμάτων μας, να πράξουμε παν το νόμιμο. Έτσι καταλήγει η εξώδικος δήλωση. Απαντήθηκε φυσικά, αυτή, έχετε εικόνα? Όχι, όχι, όχι. Και υπάρχει και άλλη αλληλογραφία μεταξύ των εμπλεκομένων μερών, που θα έπρεπε να υπογραφεί αυτή η συμφωνία πρόσβασης μεταξύ της ΟΣΕ και της Hellenic Train, και δεν έχει υπογραφεί. Το θεωρώ ότι είναι μείζον ζήτημα, γιατί αντιλαμβάνεται και ο πιο απλός αδαής πολίτης ότι χρησιμοποιείται το σιδηροδρομικό δίκτυο από το 2000, από την 1η-1η 2020 και εντεύθεν, χωρίς να υπάρχει σε ισχύ συμφωνία πρόσβασης και χρήσης του δικτύου. Δεν ξέρω τι άλλο θα δεν υπάρχει αυτή. Νομική κατοχήρωση για τη λειτουργία του ελληνικού σιδηροδρόμου. Δηλαδή, κάπως έτσι μου ακούγεται αυτό. Για την θα μπορούσε ως αντίλογος να υποθεί ότι εφόσον δεν έχει καταγγελθεί αυτή η σύμβαση πρόσβασης. Είναι σε ισχύ. Είναι σε ισχύ, αλλά δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα. Αφού γιατί, μέχρι το 2019 υπογραφόταν κανονικά, λέτε. Ακριβώς, ακριβώς. Άρα, κάτι δεν πάει καλά. Κάτι δεν ήθελε. Δεν ήθελε επιπλέον δεσμεύσεις η Hellenic Train ενδεχομένως, και ένας λόγος πιστεύω ότι ήταν αυτός που δεν ήθελε να υπογράψει τη σύμβαση πρόσβασης και χρήσης του δικτύου, και δεν την έχει υπογράψει ούτε το 20, ούτε το 21, ούτε το 22, ούτε το 23. Ναι, και δεν ούτε καν μετά το δυστύχημα. Ούτε καν μετά το δυστύχημα. Κύριε Ψαρόπουλε, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για την παρουσία σας και για αυτή την σπουδαία αποκάλυψη. Ομολογώ ότι είναι σοκαριστικό αυτό το οποίο ακούγεται, διότι καταδεικνύει ακόμη περισσότερο το μπάχαλο των ελληνικών σιδηροδρόμων, το οποίο ευθύνεται σε πολύ μεγάλο βαθμό ασφαλώς για το τραγικό δυστύχημα της 28ης Φεβρουαρίου. Αυτό είναι 2023. Κρατικό μπάχαλο, δεν αφορά μόνο τους σιδηροδρόμους δηλαδή. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Ψαρόπουλε. Να είστε βέβαιος ότι εμείς θα το παρακολουθούμε το ζήτημα αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ που μου δίνετε τη δυνατότητα να εκφέρω τις απόψεις. Αισθανόμαστε υποχρεωμένοι να το κάνουμε αυτό. Καλό σας βράδυ. Καλή ξεκούραση και καλό Σαββατοκύριακο. Και εμείς, Νίκο, να συνδεθούμε, να υποδεχθούμε το Γενικό Γραμματέα της ΟΕΝΓΕ, τον κύριο Πάνο Παπανικολάου. Κύριε Παπανικολάου, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα κύριε Ραβαντινέ, σας και στους ακροατές σας, στους τηλεθεατές σας, συγγνώμη. Κρατήσαμε λίγο περισσότερο από το προβλεπόμενο τον κύριο Ψαρόπουλο, διότι μας αποκάλυπτε πράγματα τα οποία αντιλαμβάνεστε κι εσείς ότι είναι πάρα πολύ σημαντικά. Μιλάμε για 57 ψυχές που δεν βρίσκονται μαζί μας εξαιτίας ενός γενικευμένου μπάχαλου. Φυσικά, φυσικά. Κύριε Παπανικολάου, έχουμε την ψήφιση ενός νέου νόμου σήμερα, ο οποίος δίνει τη δυνατότητα σε ιδιώτες γιατρούς να εργάζονται και στο δημόσιο νοσοκομείο. Ναι, όχι ακριβώς. Θέλω να μας το εξηγήσετε. Ναι, θα στο θέλω να μας το εξηγήσετε αυτό και να μας πείτε και γιατί αυτό είναι προβληματικό. Ναι, ναι. Αυτό που νομοθετήθηκε σήμερα με άρθρο είναι η δεύτερη πτυχή του σχεδίου που είχε αποκαλύψει ο Υπουργός ο Άδωνης Γεωργιάδης από 15 Φεβρουαρίου, δηλαδή το αντίστροφο από αυτό που είπατε. Είναι να μπορούν κάποιοι γιατροί του ΕΣΥ να βολτάρουν σε ιδιωτικές κλινικές. Δηλαδή να μετατρέπουν, να αγρεύουν ασθενείς από το δημόσιο, να τους μετατρέπουν εκβιαστικά σε πελάτες και να τους οδηγούν στα νύχια των ιδιωτών κλινικαρχών, όπως κάνουν δυστυχώς από χρόνια κάποιοι πανεπιστημιακοί καθηγητές που το έχουν το δίπορτο αυτοί από παλιά και τους το έχουν διατηρήσει όλες οι κυβερνήσεις. Τώρα αυτό επεκτείνεται και για κάποιους γιατρούς του ΕΣΥ. Αυτό που είπατε, που είναι η τρίτη πτυχή του σχεδίου που μας είχε ανακοινώσει επίσημα ο κύριος Γεωργιάδης από 15 Φεβρουαρίου, δηλαδή το αντίστροφο, δηλαδή ανεξέλεκτη εισβολή ιδιωτών γιατρών στα κατ' όνομα πλέον δημόσια νοσοκομεία για να κάνουν και αυτοί οι επαμοιβή ιατρικές πράξεις, ήταν αυτό που περιεχόταν στη λεγόμενη νομοτεχνική βελτίωση που κατατέθηκε εκ του Πονηρού. Η οποία αποσύρθηκε. Η οποία τελικά αποσύρθηκε, αλλά θα ξανάρθει. Μάλιστα. Αυτή για ποιο λόγο αποσύρθηκε? Αφού δεν το ξέρω τώρα, ξέρετε εγώ στις διαδικασίες του αστικού κοινοβουλευτισμού δεν δίνω και πάρα πολύ μεγάλη σημασία όπως ξέρετε, αλλά από ό,τι έλεγαν οι βουλευτές της αντιπολίτευσης ήταν πραγματικά μια πραξικοπηματική κοινοβουλευτικά προσπάθησε να γίνει, γιατί δεν ήταν δυνατόν αυτό να παρουσιαστεί ως νομοτεχνική βελτίωση, αυτό έπρεπε να παρουσιαστεί ως υπουργική τροπολογία, να έχει
εκθέσεις σκοπιμότητας από γενικό λογιστήριο του κράτους κλπ. Που δεν είχε. Ήταν έτσι ένα υποβολημένος τρόπος που προσπάθησε να εισαχθεί. Αλλά μην έχετε καμιά αυταπάτη, θα έρθει και θα ψηφιστεί πάλι μόνο από την κυβερνητική πλειοψηφία, όπως και τα υπόλοιπα. Γιατρέ, με τα απογευματινά χειρουργία τι γίνεται? Έχει περάσει πια ένα εύλογο χρονικό διάστημα. Άκουσα και τον κύριο Μητσοτάκη στη συνέντευξή του στον Αντένα να λέει ότι αξιολογείται το τι έχει, το πώς έχει λειτουργήσει και ότι υπάρχει πιθανότητα κάποια να πληρώνονται από το κράτος. Ναι, θα σας πω αμέσως. Αυτό είναι κάτι το οποίο πλέον είναι 40 μέρες, είναι παραπάνω από ένα μήνα. Έτσι, ναι. Το ΦΕΚ με την κοινή υπουργική απόφαση περί απογευματινών επιπληρωμή χειρουργείων εκδόθηκε στις 5 Μαρτίου. Σωστά. Mm-hmm. Η πραγματικότητα λοιπόν έχει διαψεύσει όλα τα επιχειρήματα της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας και τα έχει αποδείξει ψέματα. Το πρώτο επιχείρημα, αν θυμάστε, ήταν ότι με αυτή την κοινωνική χειδαιότητα, το να βάζουμε τον πολίτη που να ξαναπληρώσει για να χειρουργηθεί, γιατί έχει ήδη πληρώσει ασφαλιστικές εισφορές και φόρους, τάχα μου θα μειωνόταν η λίστα αναμονής. Το θυμάστε ότι αυτό ήταν κατά κόρον. Αυτό ήταν το κύριο επιχείρημα, ναι, βέβαια. Ναι, ωραία. Τώρα, αν μπορεί, ας μας εξηγήσει ο κύριος Γεωργιάδης πώς η λίστα των 102.000, αυτή τη λίστα είχε επικαλεστεί σε συνέντευξη τύπου επίσημη μαζί με τον Υφυπουργό, τον κύριο Θεμιστοκλέους. 102.000 ασθενείς μας είχαν ανακοινώσει ήταν η λίστα. Πώς και κατά πόσο μειώθηκε με περίπου 200 απογευματινά χειρουργία που έχουν γίνει συνολικά όλα. Και μάλιστα από τη στιγμή που ο ίδιος ο κύριος Γεωργιάδης, σε μια αντιπαράθεση που είχε στη Βουλή πριν από λίγες μέρες, ομολόγησε ότι πάρα πολλοί από αυτούς τους ασθενείς είναι εκτός λίστας. Εκτός λίστας. Αυτοί που χειρουργούνται το απόγευμα μπαίνουν, είναι εκτός λίστας. Ναι, ναι. Βεβαίως, το είπε ο Υπουργός στη Βουλή. Δείτε τα πρακτικά της Βουλής. Mm-hmm. Με το επιχείρημα ότι τι να κάνουμε, ας αφήσουν και αυτοί το κατητή του στο νοσοκομείο. Άλλωστε είναι πιο φτηνά από τις ιδιωτικές κλινικές. Αυτό είπε επιλέξει. Και επίσης η συντριπτική πλειοψηφία τώρα από την άλλη μεριά αυτών των περίπου 200 και κάτι, ας πούμε. Αν ήταν στη λίστα, μπήκαν εξ επιτούτου μόνο τις τελευταίες μέρες πριν χειρουργηθούν στη λίστα. Αυτό είναι το ένα έτσι επιχείρημα που αποδείχτηκε ότι ήταν τελείως ψευδές. Το δεύτερο που αποδείχτηκε ότι ήταν τελείως ψευδές. Αν θυμάστε, είχαμε επισημάνει, και αυτό θα είναι και ένας από τους λόγους που επικαλούμαστε στη δικαστική προσφυγή που θα καταθέσουμε την επόμενη εβδομάδα ζητώντας την ακύρωση της κοινή υπουργική απόφαση. Είχαμε επισημάνει ότι στο παράρτημα 1 της κοινή υπουργική απόφαση περί απογευματινών επιπληρωμή χειρουργείων, εκεί που υπάρχει η λίστα των επεμβάσεων που θα γίνονται απόγευμα επιπληρωμή, είχαν συμπεριληφθεί όλες οι μεταμοσχεύσεις, όλες οι ιατρικές, θεραπευτικές και ανακουφιστικές πράξεις για καρκινοπαθείς ασθενείς, ογκολογικούς ασθενείς, καθώς και ένα πάρα πολύ μεγάλο μέρος της εντατικής θεραπείας ανεξαρτήτως χειρουργικής επέμβασης. Ο Υπουργός ο κ. Γεωργιάδης μετά αυτή την επισήμανση σε δηλώσεις του σε μέσα μαζικής ενημέρωσης και σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης είχε αφήσει να εννοηθεί ότι αυτό ήταν κάποιο λάθος, ναι, το οποίο θα διορθωνόταν. Φυσικά όχι μόνο δεν διορθώθηκε θεσμικά, αλλά η πραγματικότητα απέδειξε ότι ανάμεσα σε αυτούς τους ασθενείς που έχουν χειρουργηθεί απόγευμα και έχουν πληρώσει εκβιαζόμενοι είναι και καρκινοπαθείς. Υπάρχει σχετική καταγγελία για το Αττικό Νοσοκομείο, υπάρχει σχετική καταγγελία για το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, όπου ο ίδιος ο διοικητής του Πανεπιστημιακού Ηρακλείου σε δηλώσεις του σε τοπικά ΜΜΕ της Κρήτης είπε θαρσός ότι εντάξει, καρκίνος του παχαίους εντέρου δεν ήταν και τόσο επίγον, φυσικά μπορούμε τέτοια περιστατικά να τα εντάσσουμε στα απογευματινά επιπληρωμή χειρουργία. Αυτό ήταν άλλο ένα ψέμα το οποίο καταρρίφθηκε. Και το τρίτο, αν θυμάστε, είναι το περίφημο ψέμα ότι δήθεν τα 50.000 πρώτα χειρουργία από αυτά θα γίνονταν δωρεάν για τους ασθενείς. Μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης. Βεβαίως. Τώρα, αν υπολογίσετε τώρα ότι έχουν γίνει σε ένα μήνα λίγο πάνω από 200, δηλαδή θα γίνουν σε ένα χρόνο το πολύ 2.500, έτσι πάει, σημαίνει ότι το Ταμείο Ανάκαμψης θα τα πλήρωνε για τα επόμενα 25 χρόνια, έτσι δεν είναι? Αυτό αποδείχθηκε ένα τεράστιο ψέμα. Δεν έχει πληρώσει τίποτα κανένας εκτός από τους ίδιους ασθενείς που πληρώνουν από την τσέπη τους και μάλιστα προκαταβολικά
Προκαταβολικά, ναι. Πριν την επέμβαση. Α, προκαταβολικά δίνεται το ποσό, αυτό δεν το ήξερα. Βεβαίως, προκαταβολικά. Πάει στο ταμείο ασθενής, πληρώνει, παίρνει απόδειξη και μετά γίνεται εισιτήριο. Επειδή λοιπόν αυτό αποδείχτηκε ένα τεράστιο ψέμα, γι' αυτό αναγκάστηκε ο Πρωθυπουργός και βγήκε προχθές και είπε αυτό που είπατε. Εκεί που μας λέγανε τα πρώτα 50.000 θα είναι δωρεάν για τους ασθενείς. Ότι θα πληρώνει, θα αξιολογηθεί και θα πληρώνει και το δημόσιο κάποια. Θα αξιολογηθεί να αναζητήσουμε εθνικούς πόρους, ναι, κάποιοι ασθενείς με συγκεκριμένα κριτήρια να μην πληρώνουν. Δηλαδή άλλο ένα πράγμα αποδείχτηκε ψέμα. Τελικά η μοναδική αλήθεια που έχει πει ο κύριος Γεωργιάδης αυτούς τους δύο μήνες, από ό,τι φαίνεται είναι αυτό που λέγαμε στην αρχή. Δηλαδή ότι είναι ταυτόχρονα τρία πράγματα που προωθούνται. Τα απογευματινά επιπληρωμή χειρουργία είναι μόνο το ένα. Το δεύτερο είναι αυτό που νομοθετήθηκε σήμερα. Ή πότε θα γίνει ψηφοφορία, αύριο, τώρα δεν ξέρω. Δηλαδή, γιατροί του ΕΣΥ να μπορούν να αγρεύουν ασθενείς από το δημόσιο νοσοκομείο για να τους οδηγούν εκβιαστικά ως πελάτες στα ιδιωτικά ιατρία τους. Ναι, και σε ιδιωτικέ κλινικέ. Αυτή είναι η πίεση. Το τρίτο, αυτό που προσπαθήθηκε να νομοθετηθεί, αλλά αποσύρθηκε και θα ξανάρθει, που είναι το αντίστροφο, δηλαδή οι ιδιώτες γιατροί να εισβάλλουν ανεξέλεκτα στα δημόσια νοσοκομεία για να κάνουν και αυτοί επαμοιβή ιατρικές πράξεις. Το είχε πει ευθαρσώς ο κ. Γεωργιάδης ότι αυτό είναι το σχέδιο. Αυτό έλεγε απόλυτη αλήθεια. Δηλαδή σε τι? Στο ότι 40 ακριβώς χρόνια μετά την πρώτη λειτουργία του ΕΣΥ σκοπεύει σε ό,τι έχει απομείνει από το ΕΣΥ να του κάνει τα 40 και να μας χεράσει και τα κόλληβα. Κύριε Παπα-Νικολάου, πριν κλείσουμε. Αυτό έλεγε αλήθεια. Πριν κλείσουμε, θέλω να σας θέσω ένα ακόμη θέμα. Είχαμε σήμερα μια αποκάλυψη της εφημερίδας Δημοκρατία για το νοσοκομείο της Ρόδου. Σύμφωνα με την οποία όσοι έχουν άμκα σε αναστολή πρέπει να πληρώνουν 20 ευρώ. Βεβαίως έχει διαψευστεί από τη διοίκηση του νοσοκομείου αυτό. Δεν ξέρω αν έχετε εικόνα σε σχέση με αυτό. Όχι, δεν διαψεύστηκε καθόλου από τη διοίκηση του νοσοκομείου. Αν διαβάσει το δημοσίευμα, που δεν έχω λόγο να το αμφισβητήσω, λέει ότι η διοίκηση το επιβεβαίωσε, αλλά είπε ότι ήταν λάθος ενός υπαλλήλου. Αυτό είπε η διοίκηση. Ναι, ναι. Δηλαδή, ότι δεν είναι κάτι το οποίο είναι συστηματικό, είναι. Ναι, δεν έχουμε από άλλο νοσοκομείο τέτοιο κρούσμα, αλλά εγώ πολύ δύσκολα μπορώ να πιστέψω ότι αυτό έγινε επί πολλές μέρες με πρωτοβουλία μόνο κάποιου υπαλλήλου, που μάλιστα λέει δεν ήταν καν μόνιμος υπαλλήλος, ήταν συμβασίουχος ο ΑΕΒ και ότι η διοίκηση δεν είχε γνώση. Τώρα δεν ξέρω αν θα επεκταθεί. Εν πάση περιπτώσει, αυτοί οι οποίοι είναι κυρίως αυτή την κατηγορία του μη ενεργού ΑΜΚΑ, που έχει απενεργοποιηθεί δηλαδή, είναι επισκέπτες μας από τρίτες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι κυρίως, και αυτό είναι το βασικό, είναι πρόσφυγες οι οποίοι είχαν πάρει την ιδιότητα του πρόσφυγα, το άσυλο δηλαδή επίσημα, γι' αυτό τους είχε δοθεί ο ΑΜΚΑ. Για κάποιους λόγους καθυστέρησε η ανανέωση της ιδιότητάς τους ως πρόσφυγες δικαιούντες άσυλο. Συνήθως για γραφειοκρατικούς λόγους γίνονται αυτές οι καθυστερήσεις. Ναι. Γιατί από τη στιγμή που δόθηκε μια φορά, αυτό σημαίνει ότι δεν άρθηκε η ιδιότητα του πρόσφυγα, δεν έχουν σταματήσει τα προβλήματα από τις χώρες στις οποίες ήρθε μέσα σε ένα χρόνο. Και είναι πραγματικά απαράδεκτο για αυτούς τους ανθρώπους να λένε ότι θα τους βάζουν να πληρώνουν στα επίγοντα. Προσέξτε, στο τμήμα επιγόντων. Μα αυτό είναι το συγκλονιστικό. Όχι αυτό είναι το εισαγωγή για νοσηλεία. Ότι θα πλήρωνα στο τμήμα επιγόντων για τις πρώτες βοήθειες 20 ευρώ άμα τη εμφανίσει, καθώς και όλα τα έξοδα των εξετάσεων. Δηλαδή, αν κάποιος είναι τραυματίας, προσέξτε. Και θέλει αξονική, θέλει το ένα, θέλει το άλλο. Καλά, από τα βασικά ξεκινάμε. Μια γενική αίματος, ένα υπέρηχο άνω κοιλιάς και φυσικά ίσως και μια αξονική εγκεφάλου. Τι κόστος έχουν αυτά, γιατρέ? Αυτά θα έχουν πάνω από 300 με 350 ευρώ. Μάλιστα. Μα τώρα σοβαρολογούμε. Στις πρώτες βοήθειες θα επίγοντα για τους κατοίκους αυτής της χώρας, έστω κι αν είναι πρόσφυγες, έστω κι αν είναι επισκέπτες. Ένα τελευταίο ερώτημα, γιατί πρέπει να κλείσουμε. Γιατρέ, ήθελα κάτι να σας ρωτήσω. Υπάρχει πράγματι πρόβλημα με τον ΕΦΚΑ, με τρύπες του ΕΦΚΑ, τις οποίες η κυβέρνηση προσπαθεί να καλύψει κακήν κακώς? Κοιτάξτε, για τρύπες του ΕΦΚΑ δεν ξέρω. Ξέρω για τον ΕΟΠΗ. Για τον ΕΟΠΗ και λέω για τον ΕΦΚΑ, συγγνώμη, ναι. Ναι, εδώ πραγματικά ρωτάμε επίμονα στις 15 Φεβρουαρίου τι γίνεται και δεν μας απαντάει κανένας. Βλέπουμε αυξήσει συνέχεια των εισφορών των ασφαλισμένων στα φάρμακα. Βλέπουμε ότι φάρμακα στα οποία
δεν έχει αυξηθεί η συμμετοχή από την τσέπη του ασφαλισμένου, να έχουν εξαφανιστεί από την αγορά. Βλέπουμε συνέχεια αυξήσεις στη συμμετοχή από την τσέπη των ασφαλισμένων στις διαγνωστικές εξετάσεις. Είχαμε και αυτή την τρίπλα με τα απογευματινά επιπληρωμή χειρουργία για να χρηματοδοτεί ο ίδιος ο ασφαλισμένος στα λειτουργικά έξοδα των νοσοκομείων κατά κάποιον τρόπο. Βλέπουμε ότι είναι απλήρωτοι επί μήνες οι προμηθευτές αναλώσιμων σε όλα τα νοσοκομεία σχεδόν και μάλιστα, μπορεί να στερεύσουμε από αναλώσιμα μια στιγμή στην άλλη άμα σταματήσουν να προμηθεύουν. Βλέπουμε μια σειρά πράγματα. Επίσης ρωτάμε το εξής απλό και δεν μας το απαντούν. Δηλαδή, και να κλείσουμε με αυτό, είναι, παρακαλώ, ποιο, κύριε Παπαδόπουλο. Ναι, είναι σοβαρό. Κοιτάξτε, βεβαίως, ποιο είναι το χρέος του ΕΟΠΗ προς τα δημόσια νοσοκομεία για νοσηλείες ασφαλισμένων του που έχουν ήδη γίνει για την εξαετία 2018-2023. Mm-hmm. Εγώ υπολογίζω ότι το χρέος αυτό είναι πάνω από 12 δισεκατομμύρια ευρώ. Δεν παίρνουμε απάντηση πόσο είναι αυτό το χρέος, αν θα πληρωθεί, αν θα διαγραφεί και επιτέλους. Δηλαδή πίσω από όλα αυτά η ερώτηση είναι πολύ βασική. Αφού τα λεφτά του ΕΟΠΗ φεύγουν από τους ασφαλισμένους, δεν επιστρέφουν στους ασφαλισμένους, δεν επιστρέφουν στα δημόσια νοσοκομεία, σε ποιες τσέπες ενθυλακώνονται τα λεφτά του ΕΟΠΗ? Πρέπει να μας απαντήσει κάποιος επιτέλους. Κύριε Παπα-Νικολάου, σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και τον ευχαριστώ. Νίκο Γιαννόπουλο από το News 24/7. Εγώ ευχαριστώ. Υποδέχομαι, κυρίες και κύριοι, τους πολιτικούς μας, τον κύριο Λάμπρο Παναγιώτου, υποψήφιο ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ και βέβαια συνάδελφό μου. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Υποψήφιο για υποψήφιο, έτσι, στις προκριματικές εκλογές. Τον κύριο Κώστα Τσουκαλά, υποψήφιο ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Τσουκαλά, που είστε εδώ. Τον κύριο Δημήτρη Χιωτακάκο, υποψήφιο ευρωβουλευτή της Νίκης. Γεια σας, κύριε Χιωτακάκο. Καλησπέρα. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας εδώ. Και εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Και όσο ετοιμάζεται, θα τον δούμε σε λίγο, κυρίες και κύριοι. Θα είναι μαζί μας και ο κύριος Σπύρος Καρανικόλας, υποψήφιος ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Την περασμένη φορά που τον είχαμε φιλοξενήσει, τον είχαμε ρωτήσει και κρατήσει κλειστά τα χαρτιά του, αλλά κάτι παραπάνω ξέραμε, κύριε Καρανικόλα. Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε κι εσείς. Να είστε καλά. Βεβαίως τώρα θα ξεκινήσω από εσάς, κύριε Καρανικόλα, να σας ρωτήσω το εξής. Ποιο μάλλον μπορεί να θεωρηθεί κακό αποτέλεσμα για τη Νέα Δημοκρατία στις ευρωεκλογές? Να είναι κάτω από το 33, να είναι κάτω από το 30. Κοιτάξτε, κύριε Αρβαντινέ, η Νέα Δημοκρατία είναι σαφές ότι θα δώσει τη μάχη των ευρωεκλογών για να κερδίσει και αυτή την εκλογική αναμέτρηση και πρέπει να την κερδίσει αυτή την εκλογική αναμέτρηση για δύο βασικούς λόγους. Γιατί είναι πρώτον η πολιτική δύναμη η οποία μπορεί και το έχει αποδείξει ως τώρα Κυριάκος Μητσοτάκης και η Ευρωομάδα της Νέας Δημοκρατίας ότι δίνουν τη σκληρή μάχη της υπεράσπισης των εθνικών πατριωτικών συμφερόντων στα πολύ δύσκολα μέτωπα των Βρυξελών, όταν άλλες πολιτικές δυνάμεις, Έλληνες ευρωβουλευτές δυστυχώς, κύριε Αρβαντινέ, έχουν προσπαθήσει με διάφορες αφορμές να κατασυκοφαντήσουν τη χώρα στα ευρωπαϊκά δρόμενα, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και αναφέρουμε ειδικά στους ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, όπου με κάθε ευκαιρία, κύριε Ραβαντινέ, προσπάθησαν να συκοφαντήσουν τη χώρα για να ασκήσουν μικροκομματική αντιπολίτευση απέναντι στον κυρία Μητσοτάκη. Άρα λοιπόν είναι πάρα πολύ κρίσιμο οι Έλληνες ψηφοφόροι να δώσουν μια ισχυρή δύναμη στην Νέα Δημοκρατία και μια μεγάλη νίκη στον κυρία Μητσοτάκη. Πρώτον, για να είναι η πολιτική δύναμη της Νέας Δημοκρατίας αυτή που θα υπερασπιστεί τα εθνικά συμφέροντα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά φυσικά πρέπει να σας πω, και το έχει πει και ο Πρωθυπουργός ήδη εν ώψη των ευρωεκλογών, καθώς και ο Πρόεδρος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο κύριος Κασελάκης, ήδη το έθεσε εν είδη διλήμματος δημοψηφίσματος ή επανεβεβαίωσης της ψήφου εμπιστοσύνης προς τον κυρία Μητσοτάκη, με δεδομένο ότι ζήτησε εθνικές εκλογές ο κύριος Κασελάκης. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε ότι οι ευρωπαϊκές εκλογές, οι ευρωεκλογές. Τον πύχη εσείς που τον βάζετε, τον πύχη της επιτυχίας ή της αποτυχίας? Θα κρίνουν το κάτω από το 30 είναι αποτυχία. Το δρόμο της σταθερότητας, της ανάπτυξης και της ευημερίας, αυτά που έχουμε χτίσει επί 4,5 χρόνια. Δεν υπάρχει πύχης. Mm-hmm. Πάμε για την εκλογική νίκη της Νέας Δημοκρατίας. Πάμε να επιβεβαιώσουμε και να ξαναδώσουμε μια νέα εντολή προς τον κυρία Μητσοτάκη για να συνεχίσει τον δρόμο αυτό που έχουμε χαράξει τα τελευταία 4,5 χρόνια. Ευχαριστώ, κύριε Καρανικόλα. Κυρίες και κύριοι, διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
πίστα, κυρίες και κύριοι. Είχαμε μια πρώτη τοποθέτηση από τον κύριο Σπύρο Καρανικόλα και έρχομαι τώρα στο Λάμπρο Παναγιώτου. Συνάδελφο, εγώ θα συνεχίζω να σας αποκαλώ. Τώρα δεν είμαι συνάδελφο. Ναι, εντάξει, αλλά μέχρι χθες. Είμαι εδώ για το ΣΥΡΙΖΑ. Μέχρι χθες ήσασταν συνάδελφο. Τον πήχη. Δεν μπορώ να μην σας ρωτήσω πώς αυτή η απόφαση. Η απόφαση. Πήρα μια απόφαση. Δεν είμαι πολύ ωραίος, δεν είμαι πολύ νέος, αλλά δεν έχω και χρέος. Είμαι κάθε μέρα στον κόσμο, αφού γκράζομαι την κοινωνία, την άκουσα. Θεωρώ ότι μπορώ να προσφέρω από αυτό το μετερίζει. Αν τα έχω δώσει όλα στη δημοσιογραφία, ναι, τα έδωσα. Κινήθηκα θεσμικά 30 χρόνια, τώρα θα δοκιμαστώ και στην πολιτική. Και θα σας πω δύο λόγια όμως. Ναι. Σήμερα είναι η πρώτη φορά που έρχομαι εδώ με 30 χρόνια. Ξεκίνησα το κανάλι 5 και έχω πάρα πολύ άγχος. Απλώς να μου βοηθήσει αυτό. Δεν ζητάω χάρη δημοσιογράφο, πολιτικό ζητάω. Αν πω καμιά βλακεία, θα με ρίξει στο Λάκκο των Λεόντων ή μπορώ να κάνω διορθωτική δήλωση όπως έκανε η κυρία Σπυράκη. Εγώ δεν απαντώ σε αυτό το ερώτημα. Δεν απαντάτε. Να συνεχίσω ή να βάλω τον πύχη τώρα. Θα συνεχίσω με τις βλακίες. Θα συνεχίσω με τις βλακίες. Όχι να πω λίγο, έκανε η κυρία Σπυράκη. Θα συνεχίσω και θα βάλω τον πύχη. Δεν ξέρω πώς θα πάρει ο ΣΥΡΙΖΑ. Στην Αθήνα είστε υποψήφιος. 12 υποψήφιοι. 12 υποψήφιοι. 6 γυναίκες, 6 άντρες. Ποσόστοση πάμε. 50-50. Πολύ ωραία. Άρα λοιπόν θα σας βάλω εγώ τον πύχη. Για το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ξέρω για το ΣΥΡΙΖΑ που θα πάει ο πύχης, αλλά σίγουρα η Νέα Δημοκρατία θα πάρει πάνω από 30. Θα πάρει πάνω από 30. Και από βλακίες μην ρίξει τον Λάκκο των Λεόντων. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ φταίει για τις υποκλοπές. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ φταίει για τα Τέμπη. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ φταίει για τη διαρροή προσωπικών δεδομένων. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ φταίει που έκανε το μεγάλο λάθος να κυβερνήσει το 2015. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα απολογείται για τα επόμενα 100 χρόνια. Η Νέα Δημοκρατία δεν φταίει σε τίποτα. Άρα λοιπόν έχει βάλει και τα τρία μπροστά. Προσθέστε κι εσείς και είναι μια χαρά. Και ζήσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα. Αυτά τα οποία αναφέρατε υπήρχαν και πριν τις εθνικές εκλογές. Και πήρε 41 η Νέα Δημοκρατία. Ναι, και πριν... μπορεί τότε τα Τέμπη να μην ήταν στο στάδιο που είναι σήμερα. Ήταν γιατί εδώ μιλούμε για τη συγκάλυψη των Τεμπών. Ήταν αλλά οι άλλες υποθέσεις ήταν όπως είναι και σήμερα. Μάθαμε 10 πράγματα παραπάνω για τις υποκλοπές. Μάθαμε 5 πράγματα παραπάνω για τα μπαζώματα. Μάθαμε 5 πράγματα παραπάνω τι για τα Τέμπη. Θα τα μάθουμε όλα. Όχι, για πείτε μου. Αλλά θα ξεκινήσω με κάτι καλύτερο όμως. Σας έχω και άλλη έκπληξη, μιας και εγώ είμαι κοινοβουλευτικός συντάξης 30 χρόνια. Και έχω ακούσει χιλιάδες ομιλίες πολιτικών. Άλλοτε τις ανασχετούσα, άλλοτε χειροκροτούσα από μέσα μου βέβαια. Και άλλοτε να μην πω γιατί απαγορεύεται, έχει 100 ευρώ. Το τι γίνεται είναι πρόστιμο. Επιτρέψουμε αυτό, το θεωρώ για στα θύματα των Τεμπών. Η βιωμένη πραγματικότητα από τα πρακτικά της Βουλής, πέρα από τη διεύρυνση των δικαιωμάτων, μαρτυρά και τις αστοχίες αυτής της κυβέρνησης, τις οποίες πρώτα εμείς αναγνωρίζουμε και αναλαμβάνουμε την ευθύνη τους, τις αστοχίες των υποκλοπών, τις αστοχίες των email, τις αστοχίες των Τεμπών. Χρήστος Γεώργιος Σκέρτσος, Υπουργός Επικρατείας. Αυτό πέρασε βρόχης ποσία από τη Βουλή. 57 νεκροί και μιλάνε για αστοχίες. Υποκλοπές και μιλάνε για αστοχίες. Emails και μιλάνε για. Ωραίες αστοχίες έχετε. Αν τις κάνουμε και εμείς αυτές τις αστοχίες. Παρακαλώ. Στην υπόθεση των Τεμπών, κύριε Καρανικόλα, μην απαντήσετε τώρα, γιατί θα σας ρωτήσω για τα τέμπη. Από τα πρακτικά της Βουλής είναι αυτά. Θα έχετε την ευκαιρία. Χιδαιώσετε εσείς. Είναι τα πρακτικά της Βουλής. Δεν καταλάβατε. Θα σας πω ποια είναι. Δεν έχει ιδιότητα. Ένα λεπτό, ένα λεπτό. Να μιλήσουν πρώτα και οι υπόλοιποι και μετά. Σας παρακαλώ, ανακαλέστε. Δεν ανακαλώ καθόλου. Ανακαλέστε. Δεν ανακαλώ. Σας παρακαλώ. Η ερμηνεία που κάνετε είναι χιδαιότητα. Καθόλου. Είναι αστοχίες. Είναι χιδαιότητα η ερμηνεία που κάνετε. Σας παρακαλώ πολύ. Και ονομάζεται καπηλεία και ονομάζεται. Εγώ δεν είμαι σαν αντιπάγκος. Εγώ δεν είμαι σαν αντιπάγκος να πηγαίνω από κόμμα σε κόμμα. Είμαι αριστερός γεννημένος. Οπότε προσέξτε πώς μιλάτε. Κύριε Παναγιώτη, παρακαλώ. Σας παρακαλώ. Είπατε θα περάσουμε μια ήσυχη συζήτηση. Μιλάω τα πρακτικά της Βουλής, μιλάω. Δεν μίλησα, ο κύριος Σκέρτσος μίλησε. Ο καθένας δίνει την ερμηνεία του. Ας δώσει ο τηλεθεατής. Όχι όμως ο κύριος Καρανικόλας. Θα απαντήσει ο κύριος Καρανικόλας, αλλά θα απαντήσει. Εγώ θα το της αριστεράς. Όχι εσείς. Μέσα στην καρδιά μου. Όχι στον Μπράτσο. Κύριε, παρακαλώ, κύριε Τσουκαλά. Έρχομαι σε εσάς. Το Πασόκ φαίνεται να έχει σταθεροποιηθεί, αλλά να έχει σταθεροποιηθεί στην τρίτη θέση και υπάρχουν δημοσκοπήσεις που το εμφανίζουν και τέταρτο τελευταία. Υπάρχει αυτή η ανησυχία και πού την αποδίδει το Πασόκ, κύριε Τσουκαλά? Το Πασόκ μέχρι στιγμής είναι το μόνο κόμμα μαζί με το κόμμα του κ. Βελόπουλου πράγματι που παρουσιάζει μία αύξηση σε σχέση με την καταγραφή που υπήρξε εκλογικά τον Ιούνιο του 2023. Η Νέα Δημοκρατία φαίνεται να έχει μία πολύ μεγάλη μείωση, ο ΣΥΡΙΖΑ φαίνεται να είναι σε πτώση και έχουμε διαφορές οι οποίες φαίνεται να είναι περίπου στο στατιστικό λάθος. Προφανώς ότι ανεβαίνουν κόμματα της λαϊκής της δεξιάς, προφανώς μας προβληματίζει και πρέπει να μας προβληματίζει και σε επίπεδο και ευρωπαϊκό και ελληνικό. Εμείς, επειδή μιλάω και εγώ καθημερινά με κόσμο λόγω της υποψηφιότητάς μου αυτές τις μέρες, δεν έχω την εικόνα αυτή. Εγώ θεωρώ ότι το Πασόκ, επειδή έχει πάρα πολύ ισχυρά θεμέλια,
θα έχει μια σημαντική άνοδο στις εκλογές, θα είναι δεύτερο κόμμα. Άρα, και εδώ βέβαια είναι και η ευθύνη των πολιτών και η ευθύνη δικιά μας να πείσουμε τους πολίτες, αλλά πάνω στην κάλπη οι πολίτες είναι εκείνοι που αποφασίζουν τι πολιτικό σύστημα θέλουν και αν θέλουν να υπάρχει μια παράταξη που μπορεί να αποτελέσει προοδευτική εναλλακτική απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Σήμερα έχουμε μια κυβέρνηση η οποία σε πολύ μεγάλο βαθμό έχει αποτύχει. Αυτό το βλέπουμε και σε επίπεδο ασφαλείας. Το λέω για παράδειγμα γιατί είναι ένα από τα θέματα τα οποία επενδύει η Νέα Δημοκρατία. Είδαμε την πιο τραγική αναπαράσταση του ελλείμματος ασφάλειας στη χώρα να πηγαίνει μια γυναίκα να καταγγείλει έναν κίνδυνο που διατρέχει και να δολοφονείται έξω από ένα αστυνομικό τμήμα. Βλέπουμε με το θέμα των τεμπών ότι υπάρχει μια λογική ενός κράτους ως λάφυρο το οποίο χρησιμοποιεί η κυβέρνηση προκειμένου να καλύψει στην ουσία πολιτικές ευθύνες που υπάρχουν όσον αφορά το δυστύχημα των τεμπών. Και τρίτον, έχουμε μια πάρα πολύ άσχημη οικονομική κατάσταση. Βλέπουμε να μην πετυχαίνει η χώρα το στόχο της ανάπτυξης. Από 2,4% είχαμε 2%. Βλέπουμε μια χώρα η οποία ενώ είναι τρίτη σε κερδοφορία επιχειρήσεων, είναι δεύτερη από το τέλος σε αγοραστική δύναμη. Βλέπουμε να έχουμε έναν πληθωρισμό στα τρόφιμα 7,7%, ενώ στην υπόλοιπη Ευρώπη πηγαίνει με 4,5%. Οι αποδοχές του 1,7 εκατομμύρια πολιτών, οι οποίοι δεν αμείβονται με το κατώτατο μισθό, να είναι καθυλωμένες γιατί η κυβέρνηση επιλέγει να μην επαναφέρει συλλογικές συμβάσεις εργασίας, να έχουμε κάθε χρόνο την τελευταία διετία 60.000 πληστηριασμούς. Πολλοί από εκείνους είναι πληστηριασμοί πρώτης κατοικίας, επειδή η κυβέρνηση κατήργησε την προστασία πρώτης κατοικίας, την ακρίβεια η οποία καταπίνει την αγοραστική δύναμη. Και εδώ δεν δουλεύει καν σωστά η ελεύθερη οικονομία, διότι έχουμε στην ουσία ολιγοπόλια τα οποία. Αυτές οι διαπιστώσεις είναι σωστές, αλλά γιατί και τις κάνετε κι εσείς προσωπικά εδώ, στη συγκεκριμένη εκπομπή, πολλές φορές. Και με την ιδιότητά σας του εργατολόγου το έχουμε εμείς πει. Λέμε, αυτά. Να επανέλθουν οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Και τα λέει και να τα λέει και το πρόγραμμα κίνημα αλλαγής. Παρόλα αυτά. Να έχουμε μια πολιτική για το δημογραφικό η οποία να έχει ένα εθνικό αφήγημα. Φτάνουν οι προτάσεις σας στον κόσμο. Ας πω. Είμαι σίγουρος ότι αν η πολιτική αντιπαράθεση το επόμενο διάστημα γίνει επί των τύπων των ύλων, δηλαδή μιλήσουμε πολιτικά για τις θέσεις, αυτό είναι δεδομένο ότι το ποσό θα είναι δεύτερο. Και θα είναι δεύτερο γιατί, αν θέλετε την άποψή μου. Οι πολίτες θα έχουν την ωριμότητα να αποφασίσουν ότι απέναντι στη Νέα Δημοκρατία η λύση δεν μπορεί να είναι ούτε λαϊκίστικη δεξιά, ούτε ένας απρόσημος λαϊκισμός, ο οποίος δεν έχει στην ουσία πολιτικό αποτύπωμα. Εδώ η χώρα χρειάζεται ισχυρή προοδευτική παράταξη, η οποία θα έχει σχέδιο για τη χώρα, θα έχει αφήγημα για το παραγωγικό μοντέλο, θα έχει αφήγημα για το μεγάλο θέμα του εθνικού, που είναι το δημογραφικό μας ζήτημα, το οποίο δεν είναι ένα θέμα το οποίο είναι αμιγώς θέμα πόσοι είμαστε, είναι ένα θέμα που αφορά το ΑΕΠ. Αν προβάλλουμε στο μέλλον αυτά που ακούγονται για το δημογραφικό, θα έχουμε 48 δις λιγότερο ΑΕΠ. Θα είναι αποτυχία για το ΠΑΣΟΚ, αν είναι τρίτο. Προφανώς, όταν έχεις μείνει στην ουσία, στην κεντροαριστερά, να είσαι μόνος σου και να την εκπροσωπείς, αν δεν καταφέρεις να είσαι δεύτερος, δεν θα είναι νίκη. Αλλά εκτιμώ ότι δεν υπάρχει το ζήτημα, διότι είμαι πεπισμένος και το βλέπω και μιλώντας με πάρα πολύ κόσμο, ότι το ΠΑΣΟΚ θα είναι δεύτερο και με σημαντική διαφορά και με σημαντική αύξηση ποσοστού. Αν θυμάστε, κύριε Βαντινέ, και πριν τις εκλογές το 2023, τι έλεγαν όλοι. Καλά, φαινόταν πολύ, καταγραφόταν χαμηλά θα το ΠΑΣΟΚ. Καταρρεύσει τις μιλόπετρες ενός δικοματισμού που δεν υπήρχε στην αλήθεια είναι αυτό που λέτε. 8% λέγανε τον Γκάλο πριν τις εκλογές. Καταγραφόταν χαμηλά και καταγράφηκε πολύ ψηλά. Πήρε την ημέρα των εκλογών. Άρα νομίζω ότι υπάρχει ένα προηγούμενο τέτοιο και βέβαια θα πρέπει και οι πολίτες να σταθμίσουν ποιος πολιτικός αρχηγός και ποια παράταξη είναι εκείνη που έχει καταφέρει να πετύχει και νίκες απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Στο θεσμικό ζήτημα αμέσως μετά, κύριε Τσουκαλά. Να απαντηθεί. Και γιατί εδώ έχει υπάρξει μια μεγάλη επιχείρηση συκοφαντίας του Νίκου Ανδρουλάκη, ποιος είναι εκείνος ο οποίος τελικά ό,τι επέλεξε να κάνει ως νομική οδό και όσον αφορά τις υποκλοπές, η θεσμική, και όσον αφορά το θέμα των τεμπών, δικαιώθηκε απόλυτα. Θα έρθω στην αντιπαράθεση αυτή που έχετε με τον ΣΥΡΙΖΑ. Μην τα λύγουμε όλα μαζί. Με τη Νέα Δημοκρατία. Και με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά και ο ΣΥΡΙΖΑ αποκαλεί τον κύριο Ανδρουλάκη εκβιαζόμενο. Αλλά θα έρθω σε λίγο μετά γιατί θέλω να μιλήσω. Το κύριος... τώρα πρέπει να μετά να το απαντήσουμε όμως. Θα το απαντήσετε, ασφαλώς. Αλλά θέλω να μιλήσει και ο κύριο Σιωτακάκο. Κύριε Σιωτακάκο, ο στόχο για την νίκη, η οποία πρώτη φορά κατεβαίνει σε διαδικασία ευρωεκλογών. Ποιος είναι, να είναι στην Ευρωβουλή και αν ναι με πόσους ευρωβουλευτές και, με τι, και για να πετύχει τι. Κύριε Ραβαντινέ, δεν θέλω να κάνω προβλέψεις διότι και πριν τις κοινοβουλευτικές εκλογές
Τα νούμερα δείχνανε ότι η νίκη ήταν εκτός Βουλής. Μάλιστα, όταν πρωτοβγήκανε οι πρώτες δημοσκοπήσεις, έδειχναν την νίκη στο 1%. Εμείς ξέραμε ότι ήμασταν στο 3% τουλάχιστον. Του Μαΐου, καλά-καλά δεν σας γνωρίζαμε, η αλήθεια είναι. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια. Είμαι και εγώ ιδρυτικό στελέχος της νίκης και νομίζω ότι θα έπρεπε να έχει αναδείξει και τα ΜΜΕ ότι 5 φίλοι, εκ των οποίων έχω την τιμή να είμαι και εγώ ένας, οραματιστήκαμε να κάνουμε κάτι για την Ελλάδα from scratch, από την αρχή, από μηδενική βάση, και καταφέραμε να πούμε στη Βουλή αυτό, αντί να έχει αναδειχθεί σήμερα από τα ΜΜΕ. Γραφικούς μας ανεβάζουν, γραφικούς μας κατεβάζουν. Μας δεν είναι περιπτώσει, εμείς καταφέραμε και μπήκαμε στη Βουλή. Δουλειά μας είναι να παρατηρούμε το έργο τους και να ασκούμε κριτική. Βεβαίως. Σε αυτό που πολύ σωστά. Δεν πολύ σωστά, αλλά, κανένα. Πολύ σωστά, αλλά η νίκη κατακρίθηκε πριν καν παρουσιάσει ένα κοινοβουλευτικό έργο. Δηλαδή, αν μεταφερθώ. Για τις θέσεις της πάντως. Κοιτάξτε, για τις θέσεις της, θέσεις νίκης δεν τις ήξερα. Εσείς με εσάς προσωπικά δεν μπορώ να το πω. Αλλά παρακολουθώντας. Γενικά μιλάτε. Ναι, γενικά μιλώντας, βλέποντας, παρακολουθώντας τα ΜΜΕ, το κλίμα πριν από τις εκλογές, και εκεί θέλω να μεταφέρω για λίγο την κουβέντα και θα επανέλθω σε αυτό που είπατε. Πριν από τις εκλογές ήταν ότι η νίκη, ποια είναι η νίκη, έχει 1%, δεν θα μπει. Άρα, καταρχάς, εγώ δεν πιστεύω τα νούμερα. Δεύτερον, αντί να γίνει μια προσπάθεια να γνωρίσει ο κόσμος τις θέσεις της νίκης, έγινε μια προσπάθεια απαξίωσης. Βρήκαν λεφτά από τον Πούτιν, από τον Αρχιεπίσκοπο, από την Εκκλησία, από τα Μονασία, δεν ξέρω από πού. Δεν αποδείχθηκε ποτέ τίποτα βεβαίως, έτσι. Και είδαμε μάλιστα ότι η λάσπη αυτή, αντί να κόψει τη νίκη, την εξύψωσε περισσότερο, και ήμασταν και η μόνη παράταξη η οποία στις κοινοβουλευτικές εκλογές, στο δεύτερο γύρο, πήραμε 20.000 ψήφους παραπάνω. Ήμασταν τώρα η μοναδική νίκη παράταξη. Κρίνεται για την παρουσία της στο κοινοβούλιο. Βεβαίως. Επομένως, κάθε πολίτης έχει τη δυνατότητα να την κρίνει με βάση πραγματικά. Βεβαίως. Δεδομένα της παρουσίασης στο κοινοβούλιο. Άρα, η όποια κριτική γίνεται σήμερα γίνεται με βάση τα δεδομένα που παρουσιάζει το κόμμα το οποίο εκπροσωπείται σήμερα στο κοινοβούλιο. Το λέτε πάρα πολύ σωστά και θεωρώ ότι είμαστε πολύ περήφανοι για το έργο που γίνεται στο Κοινοβούλιο. Δυστυχώς, βέβαια, πάλι τα μεγάλα κανάλια δεν μας προβάλλουν. Πρέπει κανένας να παρακολουθεί το έργο της νίκης από την τηλεόραση της Βουλής για να καταλάβει ποια είναι η προσπάθεια της νίκης και πώς κάνει τη διαφορά. Η νίκη σε όλα τα θέματα έχει τοποθετηθεί πάρα πολύ σωστά. Άρα, όντως, ο πολίτης μπορεί να κρίνει, εφόσον θέσει όμως τον εαυτό του πρώτων εθνών του να ενημερωθεί από ένα συγκεκριμένο κανάλι της Βουλής, διότι δυστυχώς τα μεγάλα κανάλια συνήθως δεν προβάλλουν. Βάλουν το έργο μας ή δεν μας ακούν. Θα είστε στην Ευρωβουλή, τι εκτιμάτε? Πιστεύω ότι θα είμαστε στην Ευρωβουλή, τουλάχιστον με ένα βουλευτή. Δεν θέλω να κάνω προβλέψεις για το αν θα είναι 2 ή αν θα είναι 3. Όπως προείπα, οι προβλέψεις και στις κοινοβουλευτικές εκλογές διαψεύστησαν. Οπότε η νίκη. Έχετε συζητήσει ή αποφασίσει αν ενδεχομένως μπει η νίκη στην Ευρωβουλή, με ποια ομάδα του Ευρωκοινοβουλίου θα συνταχθεί? Κοιτάξτε, φαντάζομαι στα δεξιότερα του Λαϊκού Κόμματος. Κοιτάξτε, όχι απαραίτητα, δεν είμαστε, καταρχάς δεν είμαστε ακροδεξιοί, ούτε είμαστε ακραίοι άνθρωποι γενικώς. Είναι κάτι το οποίο έχει ακουστεί πάρα πολλές φορές από τα ΜΜΕ. Εμείς δεν είμαστε ακραίοι. Τώρα, το έχουμε ακόμα ανοιχτό με ποιους θα συνεργαστούμε, διότι όπως έχουν ανακοινώσει πολλές ομάδες, θα γίνουν διάφορες οσμώσεις. Ίσως δούμε κάποιες ομάδες να ενσωματώνονται, θα δούμε καινούργιες ομάδες. Ακόμα το έχουμε αφήσει ανοιχτό. Δεν μπορούμε να πούμε ότι μας εκφράζει 100% μία ομάδα σήμερα, και γι' αυτό εξάλλου, πρωτού πάμε σε ευρωεκλογές, την νίκη τη φτιάξαμε, γιατί δεν μπορούσαμε να δούμε ένα μέλλον της Ελλάδας μέσα από τις παρατάξεις που υπάρχουν σήμερα. Το έχουμε αφήσει ανοιχτό για την ώρα. Μάλιστα. Και θα το επαναπροσδιορίσουμε βεβαίως μετά τις οσμώσεις οι οποίες θα γίνουν με το που θα ξεκινήσει η Ευρωβουλή το έργο της. Κύριε Καρανικόλα, επιστρέφω σε εσάς. Κατηγορείτε, το κάνατε και εσείς τώρα εδώ, αλλά το κάνει και ο κύριος Μητσοτάκης, συνολικά την αντιπολίτευση, ότι προσπαθεί να καπηλευτεί και εργαλειοποιεί την τραγωδία των Ντεμπών. Όμως, εγώ θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Το σύνολο σχεδόν της κοινωνίας, συντριπτικά είναι τα ποσοστά όπως καταγράφονται στις δημοσκοπήσεις, είναι πεπισμένο πια ότι έχει υπάρξει απόπειρα συγκάλυψης. Επίσης, διαρκώς αποκαλύπτονται νέα στοιχεία, τα οποία η δικαιοσύνη θα καταλήξει αν. Τη σημασία που έχουν, αλλά για παράδειγμα, χθες είχαμε μια αποκάλυψη του DNews.gr, του συναδέλφου μου, του Δημήτρη Φλουτσάκου, σύμφωνα με την οποία από πέρυσι τον Μάιο ήταν γνωστό ότι υπήρχε ξυλόλιο. Εγώ δεν λέω τι προκάλεσε ή δεν προκάλεσε το ξυλόλιο, λέω όμως ότι ήταν γνωστό ότι υπήρχε σε όλες τις περιόδους κατά τις οποίες η κυβέρνηση το διέψευδε. Όπως είναι γνωστό ότι δεν εκλήθησαν μάρτυρες στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής, ουσιώδης. Σήμερα έκανε μια δήλωση σχετική η κυρία Σπυράκη, την οποία βεβαίως διόρθωσε, είναι η αλήθεια αργότερα, αλλά είπε. Η γυναίκα ότι δεν κλήθηκαν ουσιώδεις μάρτυρες.
Γιατί λοιπόν η αντιπολίτευση λέτε ότι εργαλειοποιεί την τραγωδία, δεν έχουν συμβεί αυτά? Λοιπόν, καταρχάς να δώσω μια σύντομη απάντηση στον κύριο Τσοκαλά σε αυτό που είπε πριν, γιατί τον άκουσα να τα μηδενίζει όλα, ό,τι κάνει και ο ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή, να τα θεωρεί όλα μαύρα, ό,τι κάνει και ο ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή, και να ακολουθούν την πολιτική ρητορική του ΣΥΡΙΖΑ. Είπε ο κύριος Τσοκαλάς λοιπόν, μηδενίζοντας το 2% της ανάπτυξης, ότι δεν είναι, δεν έχουμε... Είπε ότι δεν είναι αυτό το οποίο έχει στην ουσία προϋπολογιστεί και έχει προβλεφθεί. Αυτό είπε. Μάλλον λοιπόν, κύριε Τσοκαλά, στο ΠΑΣΟΚ δεν ακούσατε. Η Μούντις το είπε, δεν το είπα εγώ. Ναι. Η Μούντις δεν νομίζω ότι ακούσατε, το ακούστε τώρα το ότι Μούντις, ακούστε λοιπόν. Άρα η Μούντις δεν ακούσατε. Η Μούντις δεν το μάλλον δεν ακούσατε. Η Μούντις είπε ότι δεν έχετε κάνει καμία μεταρρύθμιση. Θέλετε να μιλήσω. Παραγωγικό μοντέλο. Θέλετε να μιλήσω, κύριε Τσοκαλά. Θέλω πολύ. Μάλλον δεν ακούσατε λοιπόν στο ΠΑΣΟΚ, κύριε Τσοκαλά, τι είπε στο Φόρουμ των Δελφών ο αρμόδιος Επίτροπος Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο κύριος Τζεντιλόνι. Και επειδή λοιπόν δεν το ακούσατε, σας το διαβάζω λέξη προς λέξη. Πρέπει να αναγνωρίσουμε, κύριε Ραβαντινέ, είπε ο Ευρωπαίος Επίτροπος, ότι για την Ελλάδα ο μέσος όρος ανάπτυξης στην Ευρώπη, ο μέσος όρος ανάπτυξης στην Ελλάδα είναι 2%, όταν ο μέσος όρος στην ανάπτυξη στην Ευρώπη είναι 0. Άρα λοιπόν, κύριε Τσοκαλά, όταν εσείς μηδενίζετε του ρυθμού ανάπτυξη στη χώρα, είναι σε οι Ευρωπαίοι αναγνωρίζουν ότι τρέχουμε πολύ μπροστά σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες. Κοιτάξτε, αυτό δεν γίνεται. Αυτό δεν γίνεται, κύριε Τσοκαλά. Όσο μιλάτε μαζί, δεν ακούγεστε. Αυτό που κάνετε είναι ασέβεια. Εγώ δεν σας διέκοψα. Λέω λοιπόν, όταν εσείς μηδενίζετε και λέτε ότι τελικά η ανάπτυξη στη χώρα είναι μηδαμινή, ο Ευρωπαίος Επίτροπος δίνει τα εύσημα στην Ελλάδα λέγοντας ότι τρέχει μπροστά με 2% ανάπτυξη όταν η υπόλοιπη Ευρώπη τρέχει με 0. Έρχομαι λοιπόν τώρα στο ερώτημά σας, κύριε Ραβαντινέ, για να αλλάξω το θέμα. Είναι σαφές και είναι πραγματικά θλιβερό τα κόμματα της αντιπολίτευσης αντί να κάνουν μια ουσιαστική και παραγωγική αντιπολίτευση απέναντι στην κυβέρνηση να εργαλειοποιούν μια εθνική τραγωδία. Γιατί μιλάτε για εργαλειοποίηση? Θα σας εξηγήσω. Να εργαλειοποιούν λοιπόν μια εθνική τραγωδία, να κομματικοποιούν και να προσπαθούν να καπηλευθούν τον πόνο των ανθρώπων που χάσανε τα παιδιά τους, τους συγγενείς τους και όλων αυτών των ανθρώπων που πραγματικά υποφέρουν μέχρι σήμερα και τη δικαιολογημένη οργή που έχουν οι συγγενείς των θυμάτων για μικροκομματικές σκοπιμότητες. Αυτό ονομάζεται, κύριε Αραβαντινέ, και κύριε Παναγιώτο, το απευθύνομαι σε εσάς, γιατί εσείς το δείξατε το θέμα πριν, την βορυχία. Ναι, αλλά αυτό πείτε μας ποιο τα είναι το σημείο αυτό στο οποίο εντοπίζετε την βορυχία. Θα τελειώσω και θα απαντήσετε. Ποιο είναι το σημείο στο οποίο εντοπίζετε την βορυχία, γιατί αυτό είναι γενικό λόγο το οποίο μου λέτε. Θα σας έρθω ποιο είναι το σημείο. Ακριβώς. Τι λένε το οποίο δεν είναι ακριβές? Καλλιεργούν σενάρια συνωμοσίας, άθλια σενάρια συνωμοσίας, όπως άθλια και εφάνταστα σενάρια, όπως τα δήθεν περί μπαζώματος, όπως τα δήθεν περί συγκάλυψης. Να συγκαλύψει ποιος και τι, κύριε Παναγιώτου? Η δικαιοσύνη διερευνά σήμερα τις ποινικές ευθύνες όλων των εμπλεκόμενων? Πάντως, προανακριτική επιτροπή για την ενδεχόμενη τέλεση απιστίας από τον κύριο Καραμαλή. Η κυβερνώσα πλειοψηφία επέλεξε να μην γίνει. Υπήρξε τέτοια πρόταση? Βεβαίως. Κατατέθηκε, κύριε Ραβαντινέ, στη Βουλή, στον πρόεδρο της Βουλής, πρόταση επίσημη για την ενδεχόμενη τέλεση απιστίας του κυρίου Καραμαλή, ασφαλώς από το ΠΑΣΟΚ και από το ΣΥΡΙΖΑ. Με συγχωρείτε. Και απορρίψατε την πρόταση. Ο ΣΥΡΙΖΑ, όχι, δεν είναι έτσι. Ο ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσε μία πρόταση, αφού βεβαίως επί τόσο διάστημα λέμε ελάτε καταθέστε μία πρόταση. Όχι, αυτό είναι μεταγενέστερο που λέτε. Εγώ λέω για αυτά που γίνονταν πέρσι τον Νοέμβρη. Η πρόταση λοιπόν πέρσι ήταν από το ΠΑΣΟΚ. Και δεν από ήταν τον από το ΣΥΡΙΖΑ. Ήταν και από τον ΠΑΣΟΚ. ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είχατε Τι αφορούσε η πρόταση αυτή? Ολοκληρώσατε? Όχι, βγήκατε να ολοκληρώσω. Δεν είστε δημοσιογράφο. Αφήστε. Δεν είστε δημοσιογράφο. Είστε υποψήφιο βουλευτή. Δεν μπορώ να κάνω βλακίες όμω. Συγγνώμη. Για την πορυχία. Οι χαρακτηρισμοί σας χαρακτηρίζουν. Θα απαντήσετε, και έχετε υπηρετήσει και στη δημόσια τηλεόραση. Κύριε, είστε ακόμα στη δημόσια τηλεόραση. Παρακαλώ, να είστε πιο προσεκτικός. Να με διώξετε. Να είστε πιο προσεκτικός. Να με διώξετε. Πληρώνεστε από τον ελληνικό λαό. Βεβαίως, το ελληνικό λαό είναι δημοσιογράφο. Να είστε πιο προσεκτικός, λοιπόν, κύριε Παναγιώτου. Ακριβώς. Όταν απευθύνεστε στον δημόσιο λόγο. Να είστε πιο προσεκτικός. Εγώ σας είπα και πάλι. Πολιτικό τσαρλατάνος δεν είμαι. Πληρώνεστε από τον ελληνικό λαό, κύριε Παναγιώτου. Μέχρι και σήμερα. Σήμερα δεν πληρώνω. Κάνετε λάθος. Έχετε
έχετε. Θα σας κάνω μια ερώτηση. Χωράει εργαλειοποίηση το έγκλημα των Τεμπών, ας μου απαντήσει. Και μετά το αν είναι θα το πω ότι έγκλημα ή όχι, θα το κρίνει η δικαιοσύνη, όχι εσείς κύριε Παναγιώτου. Όχι ο ΣΥΡΙΖΑ. Στο δυστύχημα. Το καταλάβατε. Χωράει εργαλειοποίηση το δυστύχημα των Τεμπών. Θα το κρίνει η δικαιοσύνη. Εκτός αν θέλετε να αντικαταστήσετε και να υποκαταστήσετε τη δικαιοσύνη, όπως γινόταν επί Τσίπρα στο Μαξίμου και με τη γενοκτονία να χρησιμοποιήσουμε άλλη ορολογία. Με τα παραϊπουργεία δικαιοσύνης, όπως κατήγγειλε ο πρώην Υπουργός Δικαιοσύνης του ΣΥΡΙΖΑ. Δυστύχημα και αντιπαραγωγικό. Δεν έχει νόημα αυτό που γίνεται. Χωράει εργαλειοποίηση το δυστύχημα των Τεμπών. Το θέλετε δυστύχημα, δυστύχημα. Χωράει εργαλειοποίηση, χωράει αυτό την πορυχία. Αυτό κάνετε δυστυχώς στο ΣΥΡΙΖΑ. Σύσσωμε ολόκληρα την πολίτευση. Βεβαίως, όταν δεν περιμένετε την ολοκλήρωση της έρευνας δικαιοσύνης και καλλιεργείτε στην κοινή γνώμη και στην κοινωνία. Καλλιεργείτε στην κοινή γνώμη και στην ελληνική κοινωνία, κύριε Παναγιώτου, εφάνταστα σενάρια συνωμοσίας, τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα, γιατί από την πρώτη στιγμή είπαμε ότι πρέπει να χυθεί άπλετο φως σε αυτή την τραγωδία, αλλά ποτέ δεν έγινε καμία προσπάθεια. Ορίστε. Με τη μονταζιέρα. Ποια μονταζιέρα? Ποια είναι η μονταζιέρα? Θέλω να μου εξηγήσετε τι είναι η μονταζιέρα. Θέλετε να μου πείτε ποια είναι η μονταζιέρα? Η κυβέρνηση είπε ότι ναι, ήταν κοπτοραπτική αυτή η δημοσίευση. Η κυβέρνηση έκανε κοπτοραπτική. Γιατί δηλαδή πραγματικά απορώ με το ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, είστε ο ορισμός της διαστρέβλωσης και των fake news. Η κυβέρνηση δεν είπε ότι έκανε κοπτοραπτική. Αυτό είπε όμως ο κ. Τσουκαλάστο. Είπε ότι η κυβέρνηση λέει ότι κάποιος έκανε κοπτοραπτική. Λοιπόν, έρχομαι λοιπόν και λέω εγώ. Ποιος έχει την πολιτική ευθύνη όπου κάποιοι μπήκαν στο μηχανοργείο τόσο και πέραν ηχητικά? Τι θα εξυπηρετούσε, κύριε Τσουκαλά, μια και είμαστε συνάδελφοι ή όποια κοπτοραπτική από την κυβέρνηση? Από πολιτικά, τη στιγμή δεν εξυπηρέτησε πολιτικά, δεν εξυπηρέτησε πολιτικά, ναι, που τόσες μέρες έπαιζε ένα ηχητικό που δόθηκε σε ένα μεγάλο site. Που αναγνώρισε το ανθρώπινο λάθος, που αναγνώρισε ο Σταθμάρχης. Για να λέει αυτό λέτε τώρα. Ότι υπάρχει μόνο ανθρώπινο λάθος. Μα ο Σταθμάρχης ο ίδιος είχε αναγνωρίσει το ανθρώπινο λάθος. Τι θέλει να εξυπηρετήσει η κυβέρνηση? Η κυβέρνηση την έβαλε υποτιθέμενη κοπτοραπτική. Αν υπήρχε αυτό με το σύστημα απέδειξης σειρμών, αν υπήρχε τηλεπικοινωνία, αν υπήρχε τηλεδιοίκηση, δεν θα είχε γίνει ποτέ το ατύχημα. Αυτό ποιο το λέει? Η Επιτροπή Γεραπετρίτη. Αυτό ποιο το λέει? Η Επιτροπή Γεραπετρίτη. Και σα απαντώ λοιπόν, για να καταλάβετε ότι πραγματικά θα πρέπει να μιλάμε με σοβαρά επιχειρήματα. Δεν υπάρχουν στην Ευρώπη τέτοια τραγικά δυστυχήματα. Άρα είναι ασόβαρη η Επιτροπή Γεραπετρίτη? Όταν υπάρχουν, κύριε Τσουκαλά, ή δεν υπάρχουν τα συγκεκριμένα συστήματα. Ποιο έκανε την Γιατί το 80% των σιδηρόδρομων, κύριε Τσουκαλά, δεν έχουν τέτοιο σύστημα ασφαλείας. Το 80% των ευρωπαϊκών σιδηροδρόμων δεν έχουν το αντίστοιχο. Για να τελειώνουμε, θα έρθω κύριε Χιωτακάκο με τη σειρά. Θα απαντήσουν όλοι. Για να κλείσετε, κύριε Καρανικόλα, να έρθω στον κύριο Παναγιώτου. Να είναι λίγο πολύ. Εσείς να καταλαβαίνει ο κόσμος. Ελάτε, κύριε Καρανικόλα. Συμφωνώ απόλυτα. Αρκεί να μην γίνετε με διακοπές απανωτές. Όλοι διακόπτεται όμως τώρα. Μην χρεώνετε τις ευθύνες του άλλου. Ο κύριος Κιωτακάκος μόνο δεν έχει διακόψει. Αυτό είναι αλήθεια. Είναι η μόνη εξαίρεση. Λοιπόν, αλλά επειδή όλοι διακόπτεται, ελάτε. Ολοκληρώστε να πάμε παρακάτω. Ολοκληρώνω λέγοντας το εξής. Ας αφήσουν τη δικαιοσύνη επιτέλους ανεπηρέαστη να κάνει τη δουλειά της. Έχουμε δει και τις ανακοινώσεις που έχουν βγάλει η Ένωση Εισαγγελέων της χώρας κατά του ΣΥΡΙΖΑ. Κατά των παρεμβάσεων αυτών που κάνουν κατά καιρούς, που είναι πρωτοφανές αυτές οι δηλώσεις που κάνουν τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ περί κατευθυνόμενης δικαιοσύνης. Ας αφήσουν λοιπόν τη δικαιοσύνη ανεπηρέαστη να κάνει τη δουλειά της, γιατί στο τέλος της ημέρας η δικαιοσύνη είναι αυτή που θα αποδώσει τις όποιες ευθύνες, όπου και αν αυτές υπάρχουν. Μάλιστα. Και θα αποδοθεί δικαιοσύνη. Μάλιστα. Κύριε Παναγιώτου, απαντήστε. Περίμενα μια επίθεση εξ αριστερών της δεξιάς, αλλά ήρθε το ΠΑΣΟΚ, το οποίο μας μίλησε για απρόσημο, αν είπα, λαϊκισμό. Γιατί πριν μιλήσει ο ΣΥΡΙΖΑ, είστε λαϊκιστές. Πριν μιλήσει ο ΣΥΡΙΖΑ, είστε ανορθολογιστές. Πριν μιλήσει ο ΣΥΡΙΖΑ, είστε θεροβάμονες. Εμείς φταίμε για όλα. Δεν έχουμε πρόγραμμα, δεν έχουμε σκέψη, δεν έχουμε ιδεολογία. Τα έκαναν όλα καλώς καμωμένα. Συγχαρητήρια λοιπόν. Θα πάω στην ανάπτυξη και μετά στα Τέμπη θα επανέλθω. Μιλάμε για την ανάπτυξη.
που μας δίνουν συγχαρητήρια Ευρωπαίοι. Φάτε μάτια ψάρια και εσύ κοιλιά περίδρομο. Έχει πάει ο κύριος να πάρει ένα μπουκάλι λάδι από τα 6 ευρώ στα 16 και πανηγυρίζουν πήγε στα 15. Τόσο δαλαδάκι πήγε. Λαϊκισμός κι αυτό. Λαϊκισμός κι αυτό. Δεύτερον, έμαθε ο κύριος Καρανικόλας μήπως κάποιος του είπε ή ενημερώθηκε για τη διακομματική καταδίκη στο ελληνικό κοινοβούλιο ή φταίνε πάλι οι δύο βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ όταν 330 βουλευτές εξ αυτών. Αυτό που εμπνεύστηκε ο Αρβανίτης. Σας παρακαλώ, μην με διακόπτετε. Κύριε Καρανικόλα, παρακαλώ, πρέπει να μιλήσουν και οι άλλοι. Ο χρόνος είναι περιορισμένος. Το έχω καλύτερα από σας το παιχνίδι. Μην με διακόπτετε. Λοιπόν, ελάτε κύριε Παναγιώτου, ξέρουμε ποια είναι η απάντηση της Νέας Δημοκρατίας σε αυτό. Ολοκληρώστε τη. Φταίνει πάλι η ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς αν θέλει να σας έχουν πει. Ευχαριστούμε πολύ. Εμείς συνεχίζουμε. Ναι. Να ρωτήσω τώρα κάτι για να απαντήσει και ο κύριος Τσουκαλάς. Είναι εκβιαζόμενος ο κύριος Ανδρουλάκης, κύριε Παναγιώτου? Ναι, όπως είναι τα πράγματα, θα απαντήσει ο κύριος Τσουκαλάς. Μα όχι, εσείς το αποδίδετε. Απλώς, την κατηγορία. Εσείς πρέπει να την τεκμηριώσετε. Ο κύριος Ανδρουλάκης θα μπορούσε να είχε ήδη προβεί σε μηνύσεις και να είχε. Εντάξει. Επί προσωπικού επίπεδου να έχει προβεί σε μηνύσεις, γιατί οι κύριοι παρακολουθούσαν μέχρι και τις βίδες των τηλεφώνων. Πάλι ο ΣΥΡΙΖΑ έφυγε αυτό. Για τις εταιρείες Κασελάκη θα μας πείτε, κύριε Παναγιώτη. Σας παρακαλώ. Λογιστής είστε. Είστε και λογιστής. Αυτό είναι απάντηση. Πρέπει να απαντήσει ο κύριος Κασελάκης για τις εταιρείες. Είναι απάντηση αυτή. Είναι αμερικάνικη φορολογία. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης δεν έχει λογοδοσία στον ελληνικό λαό. Κύριε, σας παρακαλώ, δεν μπορούμε να βάλουμε όλα τα θέματα στην ατζέντα. Ο κύριος Κασελάκης, για να είναι ξεκάθαρο, έχει παραβιάσει ένα νόμο του 2016 της κυβέρνησης Τσίπρα, σύμφωνα με τον οποίο δεν μπορούσε να έχει εταιρεία με έδρα στο εξωτερικό. Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας βγήκε και είπε ότι έπρεπε να είναι ακόμη πιο. Ο κύριος Σιμόπουλος έπρεπε να είναι ακόμη πιο χαλαρό το πλαίσιο και μπορούν να έχουν εταιρείες. Απλά πράγματα. Είχαν να απολογηθεί η εταιρεία για τις δικές εταιρείες. Να θυμηθώ το Μπάτσι. Τον ίδιο νόμο έχει παραβιάσει ο κύριος Μητσοτάκης. Ή τον Μπάτσι. Κύριε Τσουκαλά. Τι να πρωτοθυμηθώ αυτός. Κύριε Τσουκαλά. Για όλα αυτά η ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ ήθελα πρώτα να κάνω ένα μικρό σχόλιο για την οικονομία και να πω. Να είναι μικρό για την οικονομία όμως, παρακαλώ. Μούντις, ναι. Η οποία λέει, δεν έχει γίνει καμιά αλλαγή στο παραγωγικό μοντέλο της χώρας. Και ότι στην ουσία σπαταλιώνται δυνατότητες που έχει η χώρα αυτή τη στιγμή και μένουν ανεκμετάλλευτες. Και το θέμα της ανάπτυξης πρέπει να απαντηθεί και κάποια στιγμή για ποιο λόγο εμείς έχουμε πληθωρισμό τροφίμων 7,7% ενώ η υπόλοιπη Ευρώπη έχει 4,5%. Για ποιο λόγο δηλαδή μειώνεται και είμαστε τελευταίοι στην αγοραστική δύναμη. Πάω τώρα στο θέμα του κυρίου Ανδρουλάκη. Ο κύριος Ανδρουλάκης έχει πάρει όλες τις πρωτοβουλίες και έχουν όλες δικαιωθεί. Τι θέλω να πω. Μήνυση δεν έχει κάνει ποτέ. Έκανε μήνυση. Έχετε διαβάσει τη μήνυση την αναφορά. Έχετε διαβάσει, βεβαίως την διαβάσει. Λέει μέσα τα ονόματα. Μήνυση έκανε. Έχετε τα ονόματα. Μήνυση γιατί δεν έκανε. Λέει ονόματα. Τι λέει ακριβώς, γιατί δεν έκανε μήνυση. Μήνυση. Την αναφορά. Τι λέει αναφορά. Όταν λέμε έχουν ότι λέει γίνει, τα ονόματα, εξηγήστε το στον κόσμο. Η μηνυτήριος αναφορά πάντα είναι κατά μετάς υπευθύνου και λέει μέσα η συμπληρωματική. Τι λέει μέσα. Γενικά και όριστα. Καλέστε γιατί εγώ θεωρώ ότι είναι ο 1, 2, 3. Καλέστε ως μαρτυρές. Καλέστε τους να τους ρωτήσετε τι είναι για να κάνετε μηνύσεις. Άρα όχι ως κατηγορούμενους. Γι' αυτό δεν τους εγκαλεί. Γιατί δεν θέλει να αποδώσει ευθύνες σε πρόσωπα. Όταν λέει τα ονόματα στην αναφορά. Ποια ονόματα. Το όνομα, το συγκεκριμένο όνομα. Ποιο όνομα. Τον κύριο Δημητριάδη, τον έχει μέσα. Ναι. Δημητριάδη αναφορά. Ότι τι. Στη Βουλή να απολογηθούν. Ότι τι. Ότι τι. Να καταθέσει τι. Κύριε Καρανικόλα, ότι έκανε τι ο κύριος Δημητριάδης. Για πείτε το. Ήρθαν στην Επιτροπή να απαντήσουν. Σε τι. Ότι βλέπετε στην ιστορία αυτή, κύριε Καρανικόλα. Ότι παρακολουθούσαν μέχρι τις βίδες του τηλεφώνου. Τις βίδες. Όχι τα τηλέφωνα, τις βίδες. Εγώ λέω τι λέει η μηνυτήριος αναφορά. Ωραία, προσέξτε τώρα. Πάμε λιγάκι. Πήγε λοιπόν ο κ. Ανδρουλάκης να ενημερωθεί από την αρμόδια υπηρεσία ποιος τον παρακολουθούσε και γιατί. Την ΑΔΑΕ. Πήγε. Τι έγινε εκεί πέρα, του αρνήθηκαν. Γιατί του αρνήθηκαν, επικαλούμενοι ένα νόμο του 2021. Έκανε, το οποίο ψήφισε το Πασόκ. Έκανε αίτηση ακύρωση. Το οποίο ψήφισε το Πασόκ. Έκανε αίτηση ακύρωση. Ψήφισε το Πασόκ. Πείτε το. Το Πασόκ έχει πει ότι έκανε λάθος. Το Πασόκ έχει πει ότι έκανε λάθος. Έτσι έχει πει. Έτσι έχει πει. Το ψήφισε. Το ψήφισε το Πασόκ. Έχει πει ότι ήταν λάθος. Ψήφισε λοιπόν το νόμο του Πασόκ. Είπε λοιπόν ότι ο νόμος είναι αντισταγματικός. Είπε το ΣΤΕΤΕ πρέπει τον να άλλαξε η κυβέρνηση. Το ΣΤΕ το 2022 τον άλλαξε από μόνη τη. Μα τώρα. Το ΣΤΕ έκρινε αντισυνταγματικό ένα νόμο. Κύριε Τσουκαλά, το ΣΤΕ έκρινε αντισυνταγματικό ένα νόμο που ψήφισε το ΠΑΣΟ και που μόνη τη η κυβέρνηση άλλαξε. Πριν τον κρίνει αντισυνταγματικό. Άλλαξε τη σύνθεση τη ΑΔΑΕ. Την άλλαξε η κυβέρνηση. Μαζί με τον κύριο Βελόπουλο. Είχε τελειώσει θητεία, τη λένε. Την άλλαξε για να μην μπορεί να ενημερωθεί. Για να έχει πλειοψηφία στην υπηρεσία και να μπορεί να αρνηθεί. Η παρακολούθηση του κυρίου Ανδρουλάκη ήταν νόμιμη ή παράνομη. Παράνομη. Τι εννοεί. Παράνομη. Ενόμιμη εννοείται να έχει δύο υπογραφές. Ήταν νόμιμη ή παράνομη να μου πείτε. Για δεν εξετάζω το λόγο. Ήταν νόμιμη ή παράνομη η διαδικασία τη παρακολούθησή του. Νομότυπη ήταν, κύριε Καρανικό. Άρα νόμιμη. Νομότυπη. Άρα νόμιμη. Νομότυπη. Άρα νόμιμη.
Ήταν παράνομη, λέτε ότι ήταν παράνομη. Και να παρακολουθείτε αρχικό πολιτικό σα στην Ελλάδα. Α, ήταν πρωθυντικός. Πολιτικά ανεπίτρεπτο, όπω είπε ο πρωθυπουργό. Εγώ σα λέω ότι ήταν νόμιμη. Αν ήταν νόμιμη, θα το έγινε δούμε. Σύμφωνα άστοχο, με τον νόμο. Το είπατε, αν νόμιμη, θα το δούμε. Έγινε σύμφωνα, σύμφωνα, όταν μάθουμε για ποιο λόγο τον παρακολουθούσαν. Αστοχία το θέμα. Για ποιο λόγο παρακολουθούσαν τον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων. Για ποιο λόγο παρακολουθούσαν του μισού υπουργού. Πείτε μου εσεί, του υπουργού. Για ποιο λόγο του παρακολουθούσαν. Αυτά τα λέτε εσεί. Αποδείξεις. Όμως να σας δώσω μια απάντηση. Δεν έχουν βγει υπουργοί οι ίδιοι και έχουν αναγνωρίσει ότι ξέρουν όταν υπαρακολούθησε. Θέλετε για ποιο λόγο ήταν. Να σας δώσω μια απάντηση. Πείτε μου εσείς, ναι. Προσέξτε. Καταρχάς είμαι και εγώ στους υποτιθέμενα παρακολουθούμενους. Από το Predator, όχι από την ΕΕ, εσείς κύριε Καρανικόλα. Σωστά. Και από την πρώτη στιγμή εγώ κύριε Βαντινέ έχω πει ότι δεν πιστεύω αυτές τις αθλειότητες. Αλήθεια, το έχετε πει. Αλλά για αυτούς που παρακολουθήθηκαν από την ΕΕΠ έχουν εισφερθεί αδιάσεις αποδείξεις. Ελέγχονται όλα ακόμα από τη δικαιοσύνη. Δεν έχει ολοκληρωθεί έρευνα. Έχουν βγει υπουργοί και έχουν πει ότι λοιπόν, κύριε Τσουκαλά, ότι για να καταλάβουμε, παρακολούθηση. Για να καταλάβουν και ρωτάει οι θεατές, ο Έλληνας πολίτης, για ποιο λόγο παρακολουθούσε η ΕΕΠ το μπορώ πολιτικό σύστημα της χώρας. Αυτό θα το μάθει ποιος τώρα, το επέλεξε. Τώρα με για την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας ο κύριος Ανδρουλάκης θα μάθει το λόγο και ευελπιστώ να βγει να το πει δημόσια στον ελληνικό λαό. Ο κύριος Ανδρουλάκης για ποιο λόγο παρακολουθεί τον κύριο Ανδρουλάκη. Ακούστε λοιπόν τώρα όμως. Αρνήθηκε να πάει να μάθει στο αυτή και είπε να μάθει στον ελληνικό λαό. Εσείς θα καταλήξετε τελευταία φράση για να σας πω. Εσείς δεν θέλετε να μάθει ο ελληνικός λαός. Μισή φράση. Ακούστε. Αυτό αφορά τον κύριο Ανδρουλάκη και θα μάθει να βγει να το πει. Λοιπόν, θέλω να πω, κύριε Ραβαντινέ, για να κλείσω. Για να κλείσετε. Τον κύριο Ραβαντινό, αν αφήσει να το και πω. Να κλείσετε. Αν κάνω και ένα σχόλιο. Ναι, για... για να κάνει σχόλιο τον κύριο Κασελάκη. Ναι. Κάκος, παρακαλώ. Αν αφήσει να το πω. Να, ελάτε. Μισή φράση. Μισή. Η εισαγγελέας, κύριε Τσουκαλά, η οποία υπέγραψε την παρακολούθηση του κύριου Ανδρουλάκη. Μετά την μηνυτήρια αναφορά του κύριου Ανδρουλάκη, παραπέμφθηκε, κύριε Ραβαντινέ, στο πειθαρχικό του Αρείου Πάγου για έλεγχο. Μετά τη μηνυτήρια αναφορά του κ. Τζανερίκος το ζήτησε. Ωραία. Ποιο ήταν, ποια ήταν η απάντηση των ανώτατων δικαστών του Πειθαρχικού. Απειλάγη, κυρία Βλάχο, από τον Πειθαρχικό απειλάγη. Τι σημαίνει λοιπόν αυτό όμως, κύριε Ραβαντινέ, ότι απαλλάχθηκε η εισαγγελέας που διέταξε τον εγώ θα ήθελα να διερευνάτε και ποινικά. Θα ήθελα να διερευνάτε και ποινικά. Σημαίνει ότι δεν υπήρξε παραδοσία να μιλήσει ο κύριος Κατακάκης. Εντάξει, να μιλήσει ο κύριος Κατακάκης. Γιατί είναι ο πιο αδικημένος, είναι ο λιγότερο έμπειρος όλων σας. Μία απάντηση προσωπικού και θα ξαναμιλήσω, κύριε Κατακάκη. Μόνο να μιλήσω προσωπικού και δεν ξαναμιλήσω. Κύριε Παναγιώτου, τελευταίος εσείς δεν είχε τελειώσει ο κύριος Κατακάκης. Δεν ξαναμιλάω και δεν τέλος. Θα πω στον κύριο Καρανικόλα το εξής. Ότι εγώ είμαι υποψήφιος των υποψηφίων. Αυτή τη στιγμή πηγαίνω κανονικά στη δουλειά μου για μια εβδομάδα. Αν δω τη Δευτέρα ότι εγώ μπαίνω μπροστά στο ψηφοδέλτιο, τότε θα πάρω 1,5 μήνα. Ανεχοδοχών. Εσείς μπορείτε να πληρώσετε από την Δημοκρατία. Εγώ δεν πληρώνω. Πληρώνω τον Νικόλα. Μην απαντάτε, κύριε Τσουκαλά. Κύριε Τσουκαλά. Να ολοκληρώσετε κι εσείς. Να σας δω τι θα κάνετε κύριε μετά τις εκλογές. Κύριε Καρανικόλα, σας παρακαλώ. Εγώ με απειλείτε. Θα κάνω τις εκλογές. Κύριε, σας παρακαλώ πολύ. Μην με αναγκάζετε να φωνάζω. Σας παρακαλώ πολύ, κύριε Τσουκαλά. Θα σας δώσω την ευκαιρία να κλείσετε, κύριε Σιωτακάκο. Δεν γίνεται αυτό. Δεν είναι κατάσταση αυτή. Όσον αφορά τον κύριο Κασελάκη. Το παράξενο είναι ότι ο κύριος Κασελάκης λέει ακριβώς τα ίδια για τον κύριο Ανδρουλάκη με αυτά που λέει ο κύριος Μητσοτάκης, ο κύριος Καρανικόλας. Αυτό βλέπουμε αυτή τη στιγμή. Υπάρχει μια απόλυτη σύμπτωση στο να χτυπηθεί ο Νίκος Ανδρουλάκης και το Πασόκ. Δεν το καταλαβαίνω για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό και προφανώς άλλα λένε τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και άλλα λέει ο κύριος Κασελάκης. Εγώ ακούω τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ σε εκπομπές, κανένας δεν λέει τέτοια πράγματα. Ο κύριος Κασελάκης επιμένει σε μια προσωπική λογική να λέει εκβιαζόμενοι το ένα το άλλο. Όσον αφορά το θέμα τώρα το φορολογικό του κυρίου Κασελάκη. Προφανώς ένας άνθρωπος ο οποίος εμπλέκεται στην πολιτική έχει κατά τη γνώμη μια υποχρέωση να δημοσιοποιεί ακριβώς που έχει βρει τα χρήματα. Καλά, εγώ δεν λέω ότι δεν τα έχει βρει νόμιμα ή τα έχει βρει. Δεν μπορώ να ξέρω πώς τα έχει βρει. Μεγάλο του χαρά που τα βρήκε. Μεγάλο του χαρά που τα βρήκε. Κύριε Παναγιώτου, παρακαλώ. Μου κάνει εντύπωση το αν έχει ελεγχθεί από τον Αμερικάνικο φορολογικό σύστημα δεν με απασχολεί. Εδώ είμαστε Ελλάδα. Ωραία. Εδώ είναι Ελλάδα. Στον ελληνικό λαό λογοδοτούμε, δεν λογοδοτούμε στον Αμερικάνικο λαό. Ωραία. Στον ελληνικό λαό λογοδοτούμε. Τι σημαίνει εμένα, τι μου κάνει εντύπωση. Ότι ενώ πριν κάποιους μήνες έλεγε θα ανακοινώσω άμεσα, χθες έλεγε θα δω πότε θα ανακοινώσω. Θεωρώ είναι καλύτερο τέλος Ιουλίου θα καταθέσει δήλωση περιουσιακής κατάστασης και θα το μάθουμε. Προσέξτε, το να πάει να το ανακοινώσει δύο μέρες πριν τις ευρωεκλογές δεν μου κάνει, με συγχωρείτε. Εγώ θεωρώ ότι έχει μια υποχρέωση να το ανακοινώσει άμεσα, να γνωρίζει ο ελληνικός λαός από πού υπάρχουν όλα αυτά,
Εγώ δεν λέω δεν υπάρχουν. Νόμιμα μπορεί να υπάρχουν και μακάρι να υπάρχουν νόμιμα. Αλλά πρέπει να έχουμε διαφάνεια και δεν μπορεί να γίνεται κίνσορας ηθικής κάποιος και να χτυπάει κάθε πολιτικό αντίπαλο που δεν έχει καμία σχέση με αυτά, ενώ ο ίδιος και έχει πέσει σε φορολογικό παράπτωμα στη χώρα γιατί δεν ήξερε τον νόμο. Εγώ να το σεβαστώ. Ναι, εντάξει, έπρεπε να έχει ενημερωθεί. Δεν ξέρω το ένα, δεν ξέρω το άλλο, δεν ξέρω το παράλληλο. Καλά, δεν μπορεί να γίνει πρωθυπουργός άμα δεν ξέρει τίποτα. Κύριε Χιωτακάκο, έχετε όλο το χρόνο μέχρι το τέλος. Εσείς μην τον διακόψετε, σας παρακαλώ πολύ. Είναι ο πιο αδικημένος. Είναι ο πιο αδικημένος. Καμία και πρόβληση. Θέλω να σχολιάσετε, έχετε 4,5-5 λεπτά να σχολιάσετε ό,τι θέλετε, ξεκινώντας από τα Τέμπη όμως. Ωραία, σας ευχαριστώ πολύ. Αν μου επιτρέψετε να ξεκινήσω για 30 δευτερόλεπτα από κάτι άλλο. Οπότε ξεκινήστε, βέβαια. Καταρχάς, ήθελα να αναθεωρήσω το προηγούμενο σχόλιο που έκανα περί προβλέψεων. Μετά από όσα ακούστηκαν, βλέπω ότι χαλαρά η Νίκη θα βγάλει από 3-5 ευρωβουλευτές. Πολύ αισιόδοξο είναι αυτό. Μετά από όσα ακούστηκαν. Αλλά να σας απαντήσω καταρχάς πρώτα για τα Τέμπη. Καταρχάς, αλλά ήταν καταλήτης η εκπομπή σήμερα. Καταρχάς, βέβαια. Ναι. Το αποτέλεσμα. Για φανταστείτε. Είδατε, όταν μας βγάζετε στα κανάλια, γίνεται η σωστή προβολή. Πάντα. Λοιπόν, καταρχάς για τα Τέμπη, θεωρώ ότι είναι τελείως άστοχος ο χαρακτηρισμός, τραγωδία. Όπως ανέφερε ο σεβαστός κύριος Καρανικόλας πιο πριν, πρόκειται για μια εγκληματική ενέργεια, στην οποία προτού πάμε στη συγκάλυψη, που στο κάτω-κάτω υπάρχουν και τα πρακτικά της Επιτροπής και της Βουλής, έτσι, δεν χρειάζεται να αμφισβητηθούν τα πρακτικά, ούτε να αρχίσουμε να ερμηνεύουμε τώρα τα πρακτικά. Οι ερμηνείες έγιναν στις Επιτροπές, οι αποφάσεις επάρτησαν και υπάρχουν τα πρακτικά. Αν τώρα πρέπει να ερμηνεύσουμε και τα πρακτικά, νομίζουμε σε λάθος δρόμο. Μιλάμε λοιπόν για μια εγκληματική ενέργεια, για την οποία εγώ καταρχάς εύχομαι όλους τους παρόντες υποψηφίους και τους εύχομαι καλή επιτυχία. Άρα αν θα μιλήσω όμως θεσμικά, και η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟ και το ΣΥΡΙΖΑ φέρουν αμέριστη ευθύνη για το γεγονός, για το κατάντημα του ΟΣΕ. Δεν πρέπει να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας και να λέμε ότι σήμερα η κυβέρνηση της Δημοκρατίας και ο κύριος Μητσοτάκης, βεβαίως φέρει ευθύνη και ο κύριος Μητσοτάκης, βεβαίως φέρει και ευθύνη και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αλλά ο ΟΣΕ έφτασε αυτό το κατάντημα εξαιτίας αυτών των τριών κομμάτων. Επομένως, νομίζω ότι όλη αυτή η συζήτηση που γίνεται πολύ θόρυβος για το τίποτα. Θεωρούμε ότι είναι μια εγκληματική ενέργεια. Οι ευθύνες είναι τεράστιες και οι ευθύνες είναι. Πέντε χρόνια κυβερνούσε η Νέα Δημοκρατία, δεν κυβερνούσαν. Ο εγκληματίας ποιος είναι, μπορείτε να μας πείτε, αφού λέτε για εγκληματική ενέργεια. Ποιος είναι ο εγκληματίας? Όσοι φρόντισαν ο ΟΣΕ να είναι στην κατάσταση. Ονόματα αυτή έχουν αυτοί. Μπορείτε να μας πείτε ποιοι είναι οι εγκληματίες? Θέλετε να σας μιλήσω επί προσωπικού και τα τρία κόμματα που κυβέρνησαν? Τα κόμματα γενικά και αόριστα δεν προσωποποιούνται οι ευθύνες, δηλαδή κατά την άποψη της Νίκης? Κοιτάξτε, αυτό τι είναι? Καταρχάς με διακόπτετε, εγώ δεν σας διακόπτατε. Δεύτερον, αν νομίζετε ότι κερδίζετε τις εντυπώσεις με το αν εγώ θα αναφέρω 2-3 ονόματα, εγώ αντιθέτως. Όχι, μιλήσατε για εγκληματική ενέργεια και ρωτάω ποιος είναι ο εγκληματίας και ποια είναι η εγκληματική ενέργεια. Σας εξηγώ, αλλά δεν σας κάνει απάντηση, δεν ευθύνομαι εγώ γι' αυτό, ότι και η Νέα Δημοκρατία και το ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ έφτασαν τον ΟΣΕ που τον φτιάξαν. Αν θέλετε να κάνουμε μια συζήτηση, να την οργανώσει ο κύριος Αραβαντινός και να μιλήσουμε επ' αυτού του θέματος και να μιλήσουμε όσο θέλετε, με ονόματα και με επιχειρήματα. Θα τα διερευνήσει η δικαιοσύνη, ευτυχώς. Ευτυχώς και εύχομαι η δικαιοσύνη. Και εύχομαι επιτέλους η δικαιοσύνη, γιατί η δικαιοσύνη δεν λειτουργεί στην Ελλάδα. Ένα λεπτό ακόμη. Να λειτουργήσει. Λοιπόν, ένα λεπτό ακόμη. Αν δεν με διακόψετε, θα μπορέσω να μιλήσω. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Δώστε του ένα λεπτό του ανθρώπου να πει αυτό. Πρώτον, λοιπόν, για τα Τέμπη. Δεύτερον, προαναφέρατε ότι έχουμε μία ανάπτυξη 2% year over year εν σχέση με την Ευρώπη. Λοιπόν, επειδή λόγω επαγγέλματος, όχι λόγω της ιδιότητας μου διδάκτορος, λόγω του επιχειρήν, ταξιδεύω σε όλες τις χώρες, σε όλο τον κόσμο και στην Ευρώπη και στην Αμερική και στη Μέση Ανατολή, μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι ο Γερμανός δεν σκέφτεται αν έχει να πληρώσει τη ΔΕΗ ή όχι, το ρεύμα, δεν σκέφτεται αν θα του πάρουν το σπίτι, δεν σκέφτεται αν θα πάει σούπερ μάρκετ. Έχει λεφτά και τα ξοδεύει και πάει διακοπές στην Ελλάδα τη στιγμή που Έλληνας δεν μπορεί να πάει διακοπές γιατί δεν βγαίνει. Και ο Γερμανός κλείνει. Και ο Γερμανός και ο Άγγλος εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο μέσος Ευρωπαίος κλείνει σε διακοπές στην Ελλάδα με πολύ μικρότερο κόστος από τη χώρα του από όσο θα κλείσω εγώ ή ο Μεροκαματιάρης για να κάνω διακοπές. Άρα νομίζω ότι τα νούμερα είναι τελείως εικονικά και δεν σημαίνουν τίποτα. Έτσι. Και για να το κλείσω. Κύριε Χιωτακάκο, κλείστε. Και τέλος θα κλείσω με το εξής.
ότι βλέπουμε πολύ εύκολα, και να μιλήσω πιο συγκεκριμένα για τον κύριο Πρωθυπουργό, να βγαίνει εύκολα σε συμπεράσματα και να αποποιείται των ευθυνών του ως Πρωθυπουργός της χώρας, και αυτό βεβαίως χτυπάει τη Νέα Δημοκρατία. Έχουμε τις φωτιές, βγαίνει το συμπέρασμα από την πρώτη στιγμή ο κύριος Πρωθυπουργός, προς τιμή του βεβαίως, έτρεξε στις φωτιές του καλοκαιριού. Το πρώτο πράγμα που είπε, όποιος είναι εδώ βιώνει την κλιματική αλλαγή. Και θα ήθελα να σας ενημερώσω, κύριε Καρανικόλα, ότι όταν ήμουν ακόμα πιο νέος από εσάς και ερχόμουν από την Αγγλία, που ζούσε τότε διακοπές, ο καύσωνας εδώ στην Ελλάδα ήταν πολύ χειρότερος από τους καύσωνας που ζήσαμε τα τελευταία τρία χρόνια. Δεν αμφισβητώ την κλιματική αλλαγή. Προσέξτε τι είπα. Είπα ότι έχω βιώσει εγώ ως νέος πολύ μεγαλύτερους καύσωνες, έτσι, από τους καύσωνες που βιώνουμε σήμερα της κλιματικής αλλαγής. Επομένως, δεν μπορούμε να λέμε ότι φταίει η κλιματική αλλαγή. Φταίει το ότι μέχρι τώρα δεν έχουμε οργανωθεί, ούτε ως κράτος, δεν έχουμε καναντέρ, δεν έχουμε τίποτα, ούτε κατασταλτικά, αλλά ούτε και προληπτικά για τις φωτιές. Αυτό και. Αυτό ήθελα να πω. Σας ευχαριστώ πολύ. Τον κύριο Σπύρο Καρανικόλα, υποψήφιο ευρωβουλευτή με τη Νέα Δημοκρατία. Τον κύριο Λάμπρο Παναγιώτου, υποψήφιο, ώστε να είναι υποψήφιο ευρωβουλευτή με το ΣΥΡΙΖΑ, θα κριθεί την Κυριακή. Τον κύριο Κώστα Τσουκαλά, υποψήφιο ευρωβουλευτή με το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής. Να θυμίζουμε ότι θέλει σταυρό αυτή η διαδικασία, γιατί πολλοί νομίζουν ότι είναι με λίστα. Δεν είναι με λίστα. Είναι σταυρό. Θέλει σταυρό την Ελλάδα. Και τον κύριο Δημήτρη Χιώτα Κάκο, υποψήφιο ευρωβουλευτή με την Νίκη Κύρη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό σας βράδυ. Να ξεκουραστείτε. Μη συνεχίσετε, παρακαλώ, έξω τη σύγκρουση. Οι Ευρωπαίοι πάντως συνεχίζουν αυτή τη στιγμή και εστιάζονται. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας. Καλό σας βράδυ, κύριε. Εμείς, κυρίες και κύριοι, πάμε σε διαφημίσεις. Επιστρέφουμε σε λίγο.
Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι. Υπήρξε λίγη ένταση στην προηγούμενη συζήτηση. Έτσι είναι εν όψη των εκλογών. Συμβαίνουν αυτά. Εμείς φεύγουμε με πονοκέφαλο, αλλά εδώ θα είμαστε να συνεχίσουμε να το παλεύουμε. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Να έχετε ένα ευχάριστο Σαββατόβραδο. Ένα βράδυ Παρασκευής, με συγχωρείτε. Ένα μυαλό, όχι μόνο καλοκαίρι. Ένα ακόμη καλύτερο Σαββατοκύριακο. Ραντεβού τη Δευτέρα στις 11 και 4 ακριβώς με την Αναστασία Γιάμαλη. Γεια σας.